Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Έλα Κωνσταντίνε μου, καλημέρα φιλαράκι μου, κουμπαράκι μου, ψυχούλα μου, καλή, τι κάνεις? Κανονικά στο Καραϊσκάκι, στην Αθήνα έπρεπε να λέει αυτό. Το που πονάνε. Το πονάνε, ναι. Γιατί όμως. Γιατί δείξαν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Κάτσε πάλι, κάτσε, μη μου το γυρίζεις είδα... απότομα του Μπαλίν τώρα, κάτσε. Του Μπαλίν, μου Μπαλίν, ναι. Εγώ είδα το πέναλτι που δεν δίνει στον Όφη. Α, και πάνω που είδα να σε ρωτήσω ναι. Γι' αυτό λέει, πονάνε, να δω τι θα πει τώρα το κουμπαράκι σου, λέει για το κουμπαράκι. Νέα Δημοκρατία, θέλατε να βλάχο παοξίδες. Εσύ θα είναι πιο γλυκό το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι πιο γλυκό το πρωτάθλημα τη Δόρα. Να το πάρεις, πλάκα με κάνεις, πολύ πιο γλυκό θα είναι. Γιατί να με το πάρεις, στο χορτάρι σούπα τέσσερις γραμμές, δεν σου έλεγα τον Αύγουστο. Σούπα, εγώ σούπα, ναι. Μούπα, δεν σούπα, ξέρω. Μούπα, δεν εγώ είδα δύο πράγματα. Είδες. Τον Ολυμπιακό πίσω χωνή, θα σου εξηγήσω γιατί χωνή. Εντάξει, είναι καλός και ο φετινός όφιλα, του κάνει φάση. Περίμενε, ναι. Είναι χωνή πίσω, θα σου άμα θέλουμε να αναλύσουμε, όποιος γουστάρε μιλήσει για μπάλα θα βγει μετά να μιλήσει. Μετά τις 9.30, ναι. Έναν διαιτητή, ο οποίος χέστηκε πάνω του χθες. Αφού έκανα παράπονα, λέει. Φοβήθηκε ο διαιτητής. Φοβήθηκε. Έχασε το χρώμα του. Γιατί έχασε το χρώμα του. Χλώμιασε, λες. Φοβάται τη Volkswagen Group. Α, εντάξει, είναι δυνατή, δυνατή εταιρεία. Τη φοβάται. Σου λέει να χάσω κανένα Volkswagen. Α, στο άστο καλύτερα να μην φοβάται τη Volkswagen Group. Άρα λοιπόν εσύ. Άρα ο διαιτητής φοβάται ή ο βαρίστας. Γιατί πήγες κατευθείαν στη φάση στην οποία ήταν ασχολούμενο. Και οι δυο φοβούνται. Υπό το εξαφανίζονται πέναντι, δηλαδή μου λες. Είναι τρίγωνο το Μπερμούδων. Ναι. Σε καμία χώρα του κόσμου, ναι, ναι. Στο VAR δεν θα δινόταν αυτό το πέναντι. Είναι πεντακάθαρο. Ναι. Εγώ έψαχνα να βρω, μήπως ρε παιδί μου στην αρχή βρήκε μπάλα. Έψαχνα να βρω. Το είδα δύο-τρεις φορές, κατάλαβα. Άρα λοιπόν. Μπαίνεις κάτι μισό λεπτό. Κάτσε να δεις τώρα, ξέρεις, μου θυμίζεις. Τον τύπο που μπαίνει στο μπαρ, βρίσκει ναι. Την κόμενα και τη λέει κατευθείαν πάμε σπίτι μου. Κάτσε να έχω να πούμε λίγο σου ζουμπρούζου. Θα δει ούτε γλυκόλογο ούτε τίποτα. Πάμε σπίτι να περάσουμε καλά. Πήγε δηλαδή κατευθείαν του The Point. Στη φάση η οποία σημάδευσε όλο το Κύριακο. Έτσι λειτουργούσα μετά τα 25. Σωστό. Εγώ τώρα με το τύπο, ξέρεις τι, είχα ένα φίλο, παιδαρά. Γέναμε μαζί. Τον έστειλα να του λέω πάνε εσύ πρώτος, παιδί μου. Άμα τύχαινε και η κόμενα έλεγε ναι, οκ, okay, πήγαινε αυτή, γεια σου, ρε, πάμε σπίτι μου, βαριέμαι, λέει τα σάλια μάλια. Ή του πετούσε το ποτό. Του πετούσε το ποτό και γινόταν σαν σειρμάς και πήγαινε εγώ μετά την καλοέπιανα και έφυγε εγώ μαζί τη ή την έπαιρνε κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα είναι νέα ηθή και έτσι. Τι νέα ηθή, μπαμπά, όταν υπάρχει σε Facebook, ναι, 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 Instagram κτλ. Λες, μ' αρέσει που ακολουθείς τεχνολογία. Καλημέρα. Ρε, ναι. Γεια σου, τι κάνεις. Θέλεις να πάμε like, να καράσεις. Θες να σε απαυτώσω. Μη βρε, ναι. Κωνσταντίνε. Άσε τώρα μετά. Άρα εσύ τώρα ξεκινάς και λες πάμε κατευθείαν στο πέναντι που δεν δόθηκε κάτω και το είδε όλη δουλειά. Κατευθείαν. Να κάνω με 20 λεπτά που έχω να μιλήσω μέχρι το μισάωρο. Ναι, να ναι. Κάνω και πρόλογο. Τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε. Άκου λίγο κάτι. Ναι, ναι. Αυτό το ΑΒ Μακεδονία στο 10ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Αεροδρομίου ανανεώνεται. Και γίνεται το κατάστημα του μέλλοντος. Επισκεφτείτε το λοιπόν στις 23, στις 24 και στις 25 Οκτωβρίου και απολαύστε νέα προϊόντα, ολοκένουργια τμήματα, ψηφιακές υπηρεσίες και μοναδικές εκπλήξεις για όλους. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες επισκεφτείτε το site αβ.gr. Τους διαιτητές θα πρέπει ή να τους φτιάχνεις από πίσω. Δηλαδή να πεις τι είσαι εσύ ο κύριος Βασίλης, ναι. Τι είσαι πρόεδρος της ΕΠΟ. Ναι. Λοιπόν, για να γίνεις αλφα εθνική διαιτητής θα παίξεις αυτή την ομάδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Αυτό γίνεται διαχρονικά. Δεύτερον, ναι. Τους πληρώνεις. Όπως γίνονταν παλιά. Ούτως. Έπεφτει η βαλίτσα και τα λοιπά. Α, έτσι εννοείς πληρώνεις. Παλιά. Μα παίρνουν μισθό, ρε Κωνσταντίνε. Παιδάκι, μας το μισθό τώρα. Παλιά είναι δεν παίρνουν μισθό. Για ένα μάτσε μια χαρά. Είναι η βαλίτσα, να πούμε ιστορία. Και τρίτον, τους τρομοκρατείς. Ναι, αυτό περνάει τελευταία δυστυχώς. Γιατί κοίταξε ο Κρυσάβας, ξεστήπε όμως μετά το τέλος του αγώνα. 80-20 λέει κατά μας έπαιξε. Φτάνει από... στην παράνοια μετά. Ο Κρυσάβας είναι 85 χρόνο, το σέβομαι. Ναι, το σέβεσαι. Εκτός από καρκίνο του στομάχου, ναι. Έχει Αλτσχάιμερ. Έχει Αλτσχάιμερ. Δεν θυμάται τις φάσεις. Μετά τα 80 θα αμαλώσω με τον άνθρωπο μετά τα 80. Ποτέ. Τέλειος. Δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ. Είναι σαν μιλάς στον τοίχο. Άμα... σαν πλακώδω με γυναίκα. Ναι. Δεν ποτέ, δε μαλώνω. Ποτέ. Αμαλώσω με τον Σάβα. Με τον λοιπόν, Σάβα δεν μαλώνει. Όχι. Με τον Σάβα θα μαλώσει. Λοιπόν. Δεν βρίσκω κανένα παιδαρά πλακώδω στα μπουνίδια να ανεβεί και η αδρεναλίνη. Πλάκα κάνεις τώρα. Ο Κρυσάβας λέει 80-20, μας φτιάχνει, μας κάνει, μας κάνει. Για το χθεσινό μάτς είπε 80-20. Ναι. Γενικά μίλησε. Για το χθεσινό το μάτς. Για το χθεσινό.
Δεν σχολιάζω τον κύριο Σάββα. Δεν τον σχολιάζω τον κύριο Σάββα, ούτε ο Σάββα. Τώρα έχουμε και καινούριο. Έχουμε και τον κύριο Ηλία Τματζίδη. Δεν ξέρω αν τον είδε θες. Πού ήταν ο Ατματζίδης? Στη Ριζούπολη. Μετά το τέλος του αγώνα βγήκε και μίλησε. Πού μίλησε? Στη τηλεόραση. Πού τρώει ο Ατματζίδης? Τίποτα. Στην άκρη. Άμα τρώει στην άκρη, γιατί είμαι μιλήσει κατά τη ΑΕΚ? Όχι, δεν μίλησε κατά τη ΑΕΚ. Είπε ότι έχουν, εμείς λέει, υδρώνουμε για να κερδίσουμε τις ομάδες, λέει, ινόμαστε κομμάτια και άλλοι λέει, έχουν θηγατρικές και κερδίζουν αέρα παπαθέρα. Δεν είπε ψέματα. Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι χωρίς. Ποια έχει? Ποια, τι πια. Τι πια έχει. Τι πια έχει. Έχουν φιλίες όλες οι ομάδες. Να πρόσεχε ο Ατματζίδης. Ναι. Στα ήθη και τα έθνη. Όταν κάνει ναι. ακριβώς τα ίδια και αυτός, γιατί και αυτός έχει κάποιες φιλίες. Έτσι μπορεί να είναι λιγότερες, αλλά έχει τις φιλίες του. Κοίταξε, να μην τα λέει. Το πρωτάθλημα που έχετε στην Ελλάδα ναι. είναι πρωτάθλημα. Είναι αυτό πρωτάθλημα σχολιάζουμε τώρα. Των Μπράβων. Ναι. Έτσι. Τον Volkswagen. Τον Volkswagen. Volkswagen. Και των Φίλων. Και των Φίλων. Αφού θέλετε, αυτό έχουμε, ρε, αφού θέλετε αυτό το πρωτάθλημα, ναι. σχολιάστε αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ θέλω να σχολιάσω. Εγώ στο πάω κλαμία. Είδα τη City, είδα τη City, λέει ότι United με τη Liverpool. Καλά, δεν χωρίζει το λεπτό. Εντάξει. Δεν είδε και κάτι μάνα μαγική. Κοίτα το Λιμιό να κάνει γκολ με κεφαλιά. Αλλά... το είδε και αυτό. Το είδε το Λιμιό να κάνει διαγώνιε κινήσει. Ο Λιμιό φανέλα σήκωσε στον γκολ. Λέω, έχει γούσα να σηκώσει. Αυτό που λέει για σένα. Καλά, άμα ξέρατε να αναλύσετε τα μάτ, θα βλέπατε. Άλλο μάτ, άλλο παίχτη. Όχι. Άλλο τα μάτ, να αναλύσουμε άλλο παίχτη. Όχι, εδώ φάνηκε ότι ο Γιαννούλης είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Γιατί φάνηκε? Μα είναι Ρομπέρτο Κάρλος. Γιατί ήταν χθες Ρομπέρτο Κάρλος? Πες μου εσύ ποιος είναι καλύτερος αριστερός μπακ στην Ελλάδα. Ορίστε. Ναι, χθες, για που μου λες. Χθες γιατί ήταν Ρομπέρτο Κάρλος. Ρε αγόρι μου, και ο αντίπαλος ήταν αδύναμος, ο παίχτης εκεί που σύγνε, ναι, εσύ μου λες τώρα για τα καθαρά αγωνιστικά. Μόνο ναι. ένα κομμάτι θα σου πω. Ναι. Όποιος προπονητής στην Ελλάδα πάει και παίξει τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλος ναι. με τρία στόπερ, δύο μπακ. Έχει πρόβλημα. Ναι. Το είδαμε και με την ΑΕΚ. Του παίρνει το δίπλωμα ναι. και λες, κοίταξε, απολύεσαι mm-hmm. και αυτό το λόγο. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος, γιατί οι πρόεδροι δεν ξέρουν μπάλα. Ναι. Θα τον έλεγα χθες στον προποντή. Αντωνίου. Λέγε... εντάξει, που σήμερα μπορεί να μην είναι κιόλας ναι. γιατί ήταν η πατμόνα. Αντωνίου, κοίταξε να δεις. Ναι. Σε απολύεσαι την Τούμπα. Μα έχασε από τον ΠΑΟΚ 3-0. Γιατί? Όταν έχει ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα τα τέσσερα καλύτερα άκρα. Ή τέλος πάντων τέσσερα πολύ δυνατά άκρα. Ναι. Άρα συμφωνεί με αυτά που λέει. Έχει τον ΠΑΟΚ του, το δεξί και τον αριστερό, σαν δεκάρια, σαν εξτρέμ. Σαν αυτά και τα λοιπά. Ό,τι θες. Και εσύ βάζεις τον Βάντερσον, ναι. back δεξί, half, ναι. όλη την πλευρά. Και τον Σκόνδρα. Ο οποίος Σκόνδρας είναι, ναι. άμα τον βάψεις μαύρο θα αποθηκευθείς στη δουλειά, θα πεις ήρθε ο Ποκολόκο στη δουλειά. Ναι. Ο μαύρος Ποκολόκο. Ο άσπρος Ποκολόκο. Δηλαδή, λέει το Γιαννούλη και το Μάτος, παιδάκι μου κάντε πάρτι, ανεβείτε απάνω, πάρτε 75 μέτρα και διαλύστε μας. Κανένας προπονητής. Αυτό το πάθε και η ΑΕΚ. Μα αυτό λέμε, στο είπατε, το έκανε η ΑΕΚ. Εφόσον η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κόψει τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να τον κόψει καμιά ομάδα. Και το γύρισε ναι. μετά ο άνθρωπος σε 4-3-3. Και συμβάζεψε τα προσήματα. Γύρε... ναι, αλλά αυτό που λες. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Καθαρά τακτικά. Και αν μπει στο Facebook, ναι. δίνω σκόρ το Λιμιό. Θα το δίνει συνέχεια από το κεφάλι. Facebook. Βρε, θα το δίνει συνέχεια τώρα. Άσε τώρα, με τώρα. Οκτώβριος. Και με το κεφάλι και με διαγώνια μπουκα. Οκτώβριο είναι τώρα. Την μπουκα παρά λίγο να πλασά να βάλει και γκολ. Παιδάκι μου. Αν βρίσκει το Βάντερσον μόνο του και το Μάτσο. Δεν φταίει γι' αυτό ο Λιμιός. Τι να κάνουμε δηλαδή. Βρήκε το Ζαβό και. Ερώτηση. Παρακαλώ. Ωραία, βρήκα το Ζαβό. Βρήκε το Ζαβό. Εγώ το δέχομαι. Βρήκα το Ζαβό. Γιατί ποιοτικά η Λαμία δεν είναι και κάτι αμάν. Είναι όμως ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή το καλύτερο αριστερό μπακ. Είτε παίζει με τρεις είτε παίζει με τέσσερις. Είναι. Μα αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Είναι τελείως ο Γιαννούλης. Αλλά παίρνει και τις παραμέτρους γιατί είναι. Τα δεδομένα. Σε κάθε μάτς. Ναι. Αλλά σε κάθε μάτς είναι. Και α σου πω και κάτι άλλο. Από τους ζαμπάδες. Ζαμπάδες. Ο Ζαμπά, φίλε, χθες διασύρθηκε. Ξέρεις, από τους ζαμπάδες. Γιατί μπήκε ο στόχο που είχε να παίξει 15-20 λεπτά άνθρωπος, και ναι. τουλάχιστον έκανε τα βασικά στο παιχνίδι. Δεν με ενθουσίασε. Ναι, αλλά ναι, δεν σε ενθουσίασε. Σωστά. Αλλά σε σχέση με τον Ζαμπά ήταν ένα επίπεδο πάνω. Τους ζαμπάδες ναι. και τους ακπομ. Ναι. Θα κάνει καμιά μεταγραφή ο Γιαννούλης και θα πάρετε τα λεφτά από τον Γιαννούλη από εκεί που δεν τα περιμένετε. Αλλά περίμενε, ο Ζαμπάφ είναι Βραζιλιάνος 21 χρονών. Ναι. Το βιογραφικό του είναι πολύ καλό, ό,τι και αν γίνει. Κοίταξε μπορεί εμάς. Να πουληθεί όπου θέλει ο Ζαμπά. Ναι. 21 με αυτή τη σωματοδομή και Βραζιλιάνος πουλείται ακριβά. Ο ναι. αδύνατος γίνεται χοντρός. Γίνεται. Γίνεται, πώς γίνεται. Ο χοντρός αδύνατος. Γίνεται. Πάλι γίνεται. Πάλι γίνεται. Ο βλάκας έξυπνος γίνεται. Όχι, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Αυτό είναι ο Ζαμπάφ. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Δυστυχώς. Μπορεί λίγο το βλακόμετρο να το ελαττώσει. Ο φαλακρός μαλλιαρός γίνεται. Γίνεται, πώς γίνεται. Γίνεται και αυτό γίνεται. Πλέον έχουμε φτάσει σε φοβερά επίπεδα, ρε φίλε. Πολύ μεγάλο και το κάνει. Γίνεται και αυτό. Όλα γίνονται. Όντω παντού τα γένεια δεν γίνονται. Ο Ζαμπά παίκτη δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Σα αγαπάω και σα ακούω, λέει ο φίλο μα ο Ποκολόκο. Χθε έμαθα πάντω ναι. από έναν άλλο τεχνικό γιατί δεν ήταν στην Τούμπα. Μη μου μιλά για τεχνικού. Ναι, ξέρω. Τώρα θα απαντήσουμε και στο ερώτημα γιατί ήρθε ότι υπάρχει ακόμα πιο αργό από τον Ποκολόκο. Είναι ο ξάδερφό του. Μου λέει έκανα λέει μια δουλειά. Ξάδερφο Ποκολόκο που ήρθε εδώ για κάτι δουλειέ. Α, τι δουλειά. Το έλεγε ο Φωτιάδη εδώ άλλο ο τεχνικό. Ναι. Μου λέει φίλε δεν υπάρχει λέει. Κάναμε μια εβδομάδα λέει για να μεταφέρουμε 2-3 πράγματα. Μιλάμε τώρα για αργός, όχι ιστορίες. Μαύρη είναι αυτοί οι δύο. Ναι, τι είναι, άσχημα.
Επειδή μεγάλωσαν εδώ, λες. Όταν ο μαύρος, ναι, ο γρήγορος, ναι, από την Αφρική, που τον κυνηγάει ο βόας, ναι, ανεβαίνει στα δέντρα για να γλιτώσει. Του γορίλα. Παίζει box με την τσίτα. Ναι. Κάνει sprint στα 100 μέτρα, ποιος θα βγει πρώτος. Αυτό ή ο Τσιτάχ. Ναι. Και έρχεται στην Ελλάδα το 86. Ναι. Και έχει Πασόκ. Πασόκ, ρε φίλε. Φίλε. Σταματάνε όλα. Πασόκ. Ο μαύρος. Ο μαύρος γίνεται να πούμε. Πασοκάρα, ρε φίλε. Τελείωσε. Ρε, εσύ μιλάμε τώρα για γαλουχήθηκε. Πολύ. Για πολύ χαλαρά. Γαλουχήθηκε ο άνθρωπος. Φραπέ μεγάλα, αραλή και τα πόδια ψηλά. Χαλαρά μου λέει. Είχαμε να μεταφέρουμε τρεις κούτες. Μια εβδομάδα λέει τα κάναμε. Τα κάνανε. Τα κάνανε, αλλά πολύ χαλαρά. Την αγάπη μας στον Μποκολόκο. Γιατί δεν είχαμε χθες μαρμίτα, τι είπε ο Ασλαμάς λέει για το φάρδος του Γερμανού και της Λίβερπουλ. Λοιπόν, γιατί δεν έγινε μαρμίτα, τεχνικά θέματα. Λοιπόν, πάμε 12 παρατέταρτο στη μαρμίτα, 12 παρα 10 χαλάει το κανάλι. Δηλαδή, το κανάλι. Δηλαδή δεν χάλασε 10 το βράδυ. Ναι, χάλασε εκεί την ώρα, στο δεκάλεπτο πάνω έπεσε. Χάλασε στο 12. Λένε, κάντε εκπομπή. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε διαφημίσεις. Χωρίς χορηγούς τι κάνω. Τι εκπομπή να βάλω χωρίς διαφημίσεις. Να κάνω εγώ φάρμα τρίωρο χωρίς να πάρω φράγκολες. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Ήρθε ο τεχνικός, τον φώναξε ο Σχιζοδήμος, 12 παρα 10, κομμουνιστής να πούμε ο τεχνικός. Ήρθε πάει το 20 ευρώ. Ήρθε από την Τούμπα. Ήρθε από την Τούμπα. Ήρθε όμως, μέχρι την, 12 ώρα το βράδυ. Μέχρι τα δικαστήρια, μέχρι τα δικαστήρια ήρθε. Σε πόση ώρα ήρθε. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Γεια σας. Πρέπει να το πει σε ένα άλλο εβδομάδα να τελειώνουμε, ρε φίλε. Τι μου λέει, ρε φίλε. Ο κομμουνιστής. Ναι. Σε έκανα μια εικόνα, λέει. Αύριο, άμα κάνει. Καλά, εκπομπή ήταν σήμερα, του λέω. Τι εικόνα με κάνει. Και που ήρθε για μένα είναι ήρωας, να ξέρει. Ναι, αλλά... αν έρθω εγώ Κυριακή 12 ώρα το βράδυ, αλλά, στο Euro πάω να σε φτιάξω το κανάλι. Συμβαίνει, αλλά αν χάλουσε 10 το βράδυ, θα την κάναμε την εκπομπή. Κάτι θα κάναμε. Τώρα 12 παρα 10, τι να κάνει. Έχει κανένα Σοκράτη. Τον Κόκαλη. Εκτός από τον Κόκαλη. Εσείς τον είχατε. Ούτε και εμείς τον είχαμε. Δεν τον είχατε. Εμείς τον είχαμε, ρε φίλε, αλλά τώρα που το θυμήθηκα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Εγώ πήγα και του κλείσα το σπίτι πολλές φορές από όλους. Τα λες, τα λες. Πότε του κλείσε το σπίτι. Με το Σοκράτη. Πότε. Στο Καραϊσκάκι. Ποια είναι η πρώτη ομάδα που του είπα στο αίτητο. Ποιο είναι η Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι, στο καινούριο. Με το Σοκράτη. Δεν ήταν, το βγήκε. Ποια ομάδα του κλείσε το σπίτι πρώτο. Του κλείσε το σπίτι. Ο Πάο. Ποιο πήρε το πρωτάθλημα. Ρε εγώ μου, ποια ομάδα όμω του κλείσε το σπίτι. Ο Πάο. Δηλαδή μου λε πω ήμουνα, αλλά εγώ τον έκανε περισσότερε κηδείε. Ποια κηδεία τον έκανε σαν. Ο Πάο έχει τα περισσότερα διπλά, ναι, και πισοκράτη κόκαλη μέσα στο τι νέο Καραϊσκάκη. Τι σου λέω. Δεν θυμάσαι το μάθημα μου λίγο πάλι. Συγκαμπά, τι έχει ο Άρης. Και ο Άρης πήγε στην Ξάνθη. Ποια Ξάνθη, μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Ήταν ευχάριστο τον κύριο Κοντό. Θα πάμε στον Άρη μετά. Θα πάμε στον Άρη. Ο Άρης γυρίζει το κλειδί κάθε χρόνο στην Ξάνθη. Θα πάμε στον Άρη όμως. Περίμενε λίγο να τελειώσουμε. Καλά, αυτό μας το είπε ο σερβιτόρος μια εβδομάδα πριν. Τώρα εσύ με κάνεις κριτική. Για το σερβιτόρος, ο Κρεοπόλης. Ο Κρεοπόλης. Ο Ψιλικατζής. Τι μορφή. Έχασε ο Μπουκαλιστικά Βαλά 1-0. Ιβέρια. Έτσι Ιβέρια, αλλιώς Ιβέρια. Να σου πω για την Ιβέρια. Τι προπονητή είναι αυτό που έχει Ιβέρια. Γιατί τι είναι. Τι είναι. Πόντιος είναι. Πόντιος, πόντιο δεν είναι προπονητή. Δεν έχει κανένα προπονητή πόντιο να διαπρέπει πουθενά. Καλά, ο Ζουνίδης, να τσορίσει. Να σου πει ένα. Πόντιος δεν είναι. Πού είναι. Τώρα ξεκουράζεται. Άλλος. Ήθελα να πάει στα τέτοια. Έχει πολλούς κι άλλους. Πες με ένα προπονητή πόντιο. Ο άλλος ο Μιχαηλίδης που λες ότι πάλι καλά που τον έχει ο Χάβος. Πόντιος δεν είναι γι' αυτός. Γιατί δεν είναι πόντιος. Είναι αυτός προπονητής. Και βάζει το Χάβο μπροστά και κάνει. Εντάξει, το... αυτό σου λέω, ρε φίλο, ότι έχουμε. Γυμναστή, άλλο. Ποιο είναι. Τι άλλο τώρα, άσε με τώρα. Πες με ένα προπονητή πόντιο, ρε φίλο. Πάμε λίγο σε. Που έκανε καριέρα. Σου είπα, Ζουνίδης τώρα, έτσι μου έρχεται. Δεν τι καριέρα έκανε. Για στείλτε κανένα πόντιο προπονητή που κάνει καριέρα. Μην μου στείλει τον Αρχοντίδη που έγινε επί Πασόκ. Αρχοντίδη, όχι, ρε φίλο. Επί Πασόκ το κάνει προπονητή. Αρχοντίδη, όχι, όχι. Άλλο, μην. Ποιο προπονητή. Πόντιο προπονητή. Πόντιο προπονητή. Αυτή μου ήρθα στο μυαλό. Σοκράτη δεν μου πες. Σοκράτη δεν χρόνια πολλά. Ούρσουλα είχες. Καμιά Ούρσουλα, καμιά. Όχι την Ούρσουλα άντρες. Ναι, την Ούρσουλα, την Ούρσουλα Καρακαλτάκα είχα. Ποια τι Ούρσουλα. Δεν είχες ούτε Ούρσουλα. Ούρσουλα. Άμα είχες. Πάμε στην ομάδα. Ναι, ναι. Πας τώρα τη μαμά σου, εσένα, ναι, είναι και υδροχός η μαμά σου. Σαν και εσένα ίδιος χαρακτήρας, ναι, είναι, άστο, ναι, άστο, ίδιοι είστε, καλούς και κακούς βάζει και αυτή. Αν πας καμιά γκόμενα να την πεις μαμά αυτή, να την πάρει και τη λένε Ούρσουλα. Ξέρεις από πού θα φύγεις. Ξέρεις από πού θα φύγεις. Ναι, 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 καλημέρα, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πινελόπη, ναι, καλημέρα. Πόπη, μας ακούει, φανατική ακροάτρια, λοιπόν. Και αν αφαιρέσεις καμιά Ούρσουλα Καρακαλτάκα. Εντάξει, να κάνουμε, έρχοσα την γιορτάζει, πάμε σήμερα. Είναι δυνατό ότι λέει την άλλη Ούρσουλα και δεν είναι για νοικοκυριό, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι για νοικοκυριό. Ούρσουλα και νοικοκυριό δεν πάνε μαζί. Σε κάνει πατάτες με αυγά η Ούρσουλα. Με τίποτα. Η Ούρσουλα. Πάντα αυγά. Θα ξαφνώσει, θα σε τρίψει, θα σε κάνει. Θα σε χαϊδέψει, θα σε κάνει. Εντάξει, δυο μαντρα... θέλουμε. Δυο μαντραχαλάδες στις τουλάπες θα περιμένουν. Η Ούρσουλα. Έφτιαξε σκάφο. Ούρσουλα. Πάμε, Σοκράτη έχετε τον κόκαλη. Πάμε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος λίγο να τη σχολιάσουμε, Κωνσταντίνο μου, που χθες καθάρισε μάτσα, έκανε ρεκόρ ο ΠΑΟΚ χθες. Το 3-0 του ΠΑΟΚ Βέρεια το θυμάσαι πριν από μερικά χρόνια. Με Σαλπικίδη, με βροχή, με συντούμα. Γιατί ΠΑΟΚ Βέρεια. ΠΑΟΚ Βέρεια, 3-0. Καλά τώρα, ΠΑΟΚ Βέρεια. Πάλι θα αρχίσει. Ναι, το σπάσε αυτό το ρεκόρ πάντως. Φτάνει. Στο 11ο λεπτό είχε γίνει 3-0. Έτσι ήταν το σχέδιο. Λοιπόν, στόχ μέσα. Καλύτερο σου ζαμπά σίγουρα. Δεν με τρέλανε. Δεν σε τρέλανε. Κάτι.
Όταν έχω εγώ από τη μεριά μου, κάτσε να σου πω πέντε πράγματα με ναι, το ρε, παιδί μου, εντάξει, έχω, σου λέω ότι με το Σαμάτα καλύτερο. Έχω από τη μεριά μου το σκόντρα. Ναι. Και από πίσω έρχεται και ο Γιαννούλης. Ναι. Άλλος πλάγιος δεν υπάρχει. Ναι. Δεν έχω κάνει μια τρίπλα να χωθώ μέσα. Άσε με το στόχο. Ωραία, προσπερνάμε. Πάρατε. Όσο έβλεπα δεν τον είδα. Από το Ζαμπά καλύτερος ήταν. Έκανε, να σου πω κάτι, έκανε σοβαρή εμφάνιση και να σου πω γιατί έκανε σοβαρή. Τι, ποια είναι η σοβαρή εμφάνιση. Γυρνούσε και πίσω. Α, τα, ένα καλά, καλά. Α, αυτό είναι. Θέλει να δείξει τον προπονητή ότι άμα θέλουμε να βγάλουμε κάτι καλό, γυρνούσε και πίσω. Παγκοσμίως όλοι γυρνάνε πίσω. Γιαννούλης, Γιαννούλης, Λιμνιός, Σβιντέρσκι, Μίσιτς. Ναι. Τέσσερις παίχτες ναι. οι οποίοι είναι αυτοί που οδηγούν τον ΠΑΟΚ ως τώρα. Ναι. Έτσι, και είναι ναι, ναι. και οι τέσσερις παύλα αποκαλύψεις, ανακαλύψεις, δημιουργήματα του φίλου μας του Φερέιρα. Του Φερέιρα. Αυτός τους ανέβασε. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς είναι ο καλύτερος χάφ του πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Τον είχατε για την κερκίδα. Σα βγήκε κατά ανάγκη, ποιο τον έβγαλε ναι, προπονητή. Το, ναι, σε εμά θα λέτε τώρα. Τον έβαλε, ρε, δεν τον έβγαλε, τον έβαλε και τον καθιέρωσε. Την κατεμιά και η ανοησία στα χάφου δεν πήρατε παίκτε. Βάλτο και αυτόν αμέσω. Βγήκε καλό παίκτη. Τι τον έβγαλε. Άρα το μα τρελάνει τώρα. Πού τα δίνουμε τα credits. Σε αυτό που τον έφερε πέσει το χειμώνα. Όχι. Σε ποιον. Τα credits σε αυτού του ηλίθιου. Ποιου. Που τον είχαν πέμπτο χάφ. Τι είναι ο καλύτερο. Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Όχι. Σε εσά. Σε εμά. Που ήταν καλύτερο. Η Σπόρτινγκ τον είχε το 10ο χαφ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω. Για τον Μπάοκ αυτό είναι ο καλύτερο. Η ομάδα ξεκινάει με το Μίση και βρε τον άλλον. Εγώ λέω ότι όχι μόνο για τον Μπάοκ. Εγώ λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα Μίση δεν είναι. Το Λιμνιό τι το βρήκατε. Είχατε για το. Σε χαλάει ο Λιμνιό πάλι. Πάλι σε χαλάει. Γκολφ σε βάζει. Α είσαι Λιμνιό που τον έχει. Μαρκάρι. Πού το βρήκατε το Λιμνιό. Πήρατε 5 εκατομμύρια το μεγάλο διαμάντι το Ζαμπά. Βγήκε Ζαβό ο Ζαμπά. Βάλατε μέσα το Λιμνιό, σας βγήκε ο Λιμνιός. Από πού και ως πού είναι να βγάλουμε τον προπονητή του Σεύγαλ. Δεν βγήκαν οι άλλοι, μπες και εσύ μέσα και έγινε βασικός. Το Πασχαλάκι από πού το βγάλατε τερματοφύλακα. Του φέρατε να πούμε. Επειδή κάτι. Έτσι είναι η ζωή όμως αγόρι. Κάτσε να τα πω. Κάποιος δεν θα πάει καλά και κάτι να τα πω. Πρέπει να έχεις δύο εισάξιους αγόρι. Είχατε τον Ταλαβέρη τη φιλία με τον πρόεδρο του Παζιάννα τότε που περνάγατε να πούμε σαν τους Δωρείς. Πάλι παίρνουμε σαν τους Δωρείς. Με τον Χριστοβασίλη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να γίνει, πώς θα γίνει. Έχω ένα τερματοφύλακα ψηλό κρεμανταλά. Πάρτο να μόνο Πασχαλάκι. Το βάλατε εκεί. Το βάλατε εκεί. Κατά λάθος βγήκε, έπαιξε ο άνθρωπος. Κάτσε, κατά λάθος το ένα, κατά λάθος το άλλο, κατά λάθος το άλλο. Κατά λάθος αίτητο, όλα κατά λάθος γίνονται. Πες μου εσύ, το αίτητο με φίλους το έκανες, άστο. Α, με φίλους το έκανα το αίτητο. Όπως και ο άλλος. Φίλους δεν έχω δηλαδή. Και ο άλλος με κάτω, ο κατάπτυστος, που στέλνει να πούμε, άτε δεν μπορώ να μιλήσω. Καλαϊτζίδης προπονητής. Ποιος. Πόντιος. Ο Καλαϊτζίδης. Πόντιος. Θα σου πω γιατί είναι. Αναστασιάδης, Πόντιος. Ποιος είναι Αναστασιάδης. Ποιος, εγώ Αναστασιάδης, Πόντιος, δεν μου λες. Από πού είναι ο Αναστασιάδης, Πόντιος. Πόντιος είναι ο Άγγελος. Ποιος είναι Πόντιος. Δεν είναι Πόντιος ο Άγγελος. Όχι, δεν είναι Πόντιος. Καλαϊτζίδης είναι Πόντιάρα. Ναι. Κι άλλο δες. Ο Καλαϊτζίδης γιατί έχει μυαλό. Ναι. Ο Καλαϊτζίδης αυτή τη στιγμή τη γνώση που έχει πάνω στο ποδόσφαιρο, θα το πω εγώ. Ξέρεις που επεπενάνει στην Αγγλία προπονητής. West Ham, West Ham. Ναι. Ξέρω από αυτό το Σίλβατ που ήταν στον Ολυμπιακό δύο κλάσεις άνωτερος. Αλλά, τι το χαλάει. Τι το χαλάει. Ότι είναι Πόντιος. Φταίει δηλαδή που είναι Πόντιος. Άμα δεν ήταν Πόντιος θα είχε τρόπους, θα είχε ευελιξία, θα πήγαινε πιο πολιτισμένα, ναι. θα είχε ανεγλύπτης, θα ήταν προπονητής. Επειδή είναι Πόντιος, γι' αυτό τραβάει αυτό που έχουμε τραβάει. Έχουμε πάντως Πόντιους προπονητές. Έχουμε. Τι θες με ένα Πόντιο. Ένα Πόντιο. Πέντε σου είπα. Ποιο είναι Καλατζίδη, Μιχαηλίδη, Ουζουνίδη. Τι Ουζουνίδη, τι Καλατζίδη. Τι παίζουμε ένα τίτλο που πήραν όλοι αυτοί. Εντάξει, στην Ελλάδα, ρε φίλε, άμα δεν παίξει Ολυμπιακό, πάω και κάνα παίξει. Μια ομάδα που ανέβασα. Δεν πρόκειται να πάρει. Το Μιχαηλίδη γυμναστή στα χέρια κάνει. Ένα-δύο. Είναι πολύ καλό. Καλά, αφού τον αποθέωνε τώρα τα χέρια κάνει. Ναι, αυτό είναι. Ότι είναι πόντιο ο Μιχαηλίδη και ο Καλατζίδη, από πού φαίνεται. Ο Μιχαηλίδης είναι πολύ καλύτερος προπονητής από τον Χάβο και παίζει το ρόλο το δεύτερο. Ήταν. Δεν μιλάει δεν τον αρέσει να παίζει ο Καλαϊτζίδης, τον κρυφό ρόλο. Ο Καλαϊτζίδης είναι προπονητάρα από τη μάνα του γεννημένος και επειδή είναι πόντιος, ναι. χαρακτήρας δηλαδή τέτοιος. Ναι, ναι. Πάει είναι στην Ιταλική. Και από όλων ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψω να κάνεις ένα σχόλιο για τον Γιαννούλη, και ο Πόντιος, για τον Λιμνιό, και ο Πόντιος, για τον Σβιντέρσκι, ναι, για να πάμε λίγο στα πιο πόντια. Τι έκανε ο Πόντιος, άντε φαγώθηκε σήμερα. Ο άνθρωπος ο Πόντιος ή που θα είναι να πούμε τσάκαλος, τσάκαλος ή που θα είναι βλάκας. Τους θαμπάνεις. Ή θα είναι πανέξυπνος, ναι. σαν το Σαββίδι, ναι. ή θα είναι βλάκας. Εντάξει, ναι. Καλά, αυτό ισχύει και για τους άλλους. Ναι, όχι. Τώρα τα βάζεις με τους Πόντιους σήμερα. Όχι, λέω. Λες, ναι. Πόντιος θα είσαι ή θα είσαι τρομερός. Πανέτσι, διάλο Σαΐνη ναι. ή θα σε βόδι. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, μπλέκεις δηλαδή. Θα επιστρέψουμε. Ναι. Γιατί μου τους έβγαλες πάλι. Βρήκες πάλι κόλπο, τρόπο να πεις ευτυχώς λέει δεν έπαιξαν, ήταν άκρηστοι. Όταν αναλύω ναι. ποδόσφαιρο. Ναι. Και όταν παίζει αντίπαλο στον ΠΑΟΚ με δύο μπακ. Και ο ένας είναι ο Σκόνδρας σαν Παλαιστής και ο άλλος ο Βάντερσον. Και έρχεται ο Γιαννούλης και ο Μάτος χωρίς αντίπαλο στα 70 μέτρα. Δεν φταίει γι' αυτό εγώ Γιαννούλης και ο Μάτος. Όχι. Εγώ θα είχα πιάσει τον προπονητή μαζί με τον Βελίδη.
Θα του έβαζα 30 κιλά. Το Βελίδη τον έβγαλε στο ημίχρονο. Τι θα τον κάνει. Τι θα τον κάνει, ναι. Τι θα τον κάνει. Ο Βελίδη όποτε έρχεται στην Τούμπα ανοίγει τα πόδια. Θα ανοίγει. Τι τα χέρια ανοίγει. Να δει τον Παγάσα. Λοιπόν, πιάσαμε πέναντι Ολυμπιακού που κακώ δεν δόθηκε. Έτσι στο... Πιάνο σκόρε. Πιάσαμε τον Πάο ο οποίο. Πιάνο σκόρε Λιμιό. Στο 5ο λεπτό. Θα τον βάζει κάθε γονισκή του. 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτ βλέπω συνθέσει. Βλέπω η Ξάνθη ανοίγει τα πόδια 4 στόπερ στην ευθεία. Πέναλτι υπέρ του Άρη του λέω παίξτε το. Στο δεύτερο λεπτό το βγάλα. Μίσει με Αγκούστο δύσκολο θα αλλάξουν φέτο. Φοβερό δίδυμο κάνουν λέει και ο Αγκούστο. Πες ο Κωνσταντίνο. Τον Αγκούστο έχει κανένα καλάθι από το Μασούτη. Δεν ξέρω. Εγώ σου έλεγε ότι θα τραυματίζεται όλη την ώρα και εγώ βλέπω είναι βασικό κατά την κατάστατο. Πάρε ένα καλάθι και από το Βασιλόπουλο που είναι και χωρικό μα. Για εσένα λοιπόν που θε να σερφάρει ξένια στα χωρίς να φοβάσαι ότι θα σε τελειώσουν τα data από το κινητό, υπάρχει λύση. Win One με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και για να το αποκτήσετε καλείτε τώρα στο 13800. Θυμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων εκτός από το να κάνετε τις δουλειές σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και έκπτωση είναι 10%. Έτσι απλά λοιπόν volton.gr ή καλείτε στο 11300. Rap, cool και καζαμπάκας εδώ η τριπλέτα θα πάει μαζί μέχρι και τις 10. Σχολιάζουμε τα πόνερα της 7ης αγωνιστικής. Να τελειώσουμε μετά του Πάου και θέλω να πάμε και σε Ηρακλή αργότερα. Είχε και αυτός παιχνίδι, είχε κόσμο. Κουλιανέ, είχε κόσμο πολύ. Κουλιανέ, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Οι Ηρακλειδείς ναι. Δεν μας χωνεύουν εδώ. Γιατί δεν μας λένε χωνεύουν. Τουρκοραδιόφωνο. Τι να κάνουμε, να κάνουμε σωστά δουλειά. Ακούρε τι σου λένε. Ρε, ναι. Για πες, να πιάσει πελάτες τώρα αφού δεν γουστάρετε να πούμε τον Ηρακλή. Ναι. Δε, άμα τον γουστάρατε θα κάνατε και εκπομπές εδώ πέρα και στα άλλα ραδιόφωνα για τον Ηρακλή. Θα βγάζατε κόσμο. Δεν είναι άμα γουστάρετε. Είναι ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά δεν έχει να μας δώσει. Δεν τον γουστάρετε να πούμε. Δεν έχει, δεν γουστάρουμε. Δεν τον θέλετε. Καλά να πάθουν οι βρωμόγριες. Γιατί να πάθουν τον Ηρακλή στην ησυχία. Τον πεθαμένο τώρα πάω τον κάνω Λάζαρος θα γίνω τώρα. Όμως αναστήνεται τώρα το. Θα πάμε μετά, θα πάμε μετά. Θέλω να σε στον κόσμο. Τα σάλια με τον Μπούζο το μεσημέρι, άσε με μένα τώρα. Άσε με τον Ηράκη που σας έπιασε τώρα. Τι θες να πάμε τώρα. Σας έπιασε ο πόνος. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ψάχνεις να βρεις και εκεί στραβά για το Λιμιό. Σε παίρνει ο φίλος μου ο Οδυσσέας από την Καβάλα, σε βάζει χέρι σου. Λέει θα πεις τώρα για Λιμιό, για να γελάς τώρα, ε. Ψάχνεις να βρεις λέει αδύνατα τέτοια, δεν ψάχνεις να βρεις. Άσε τον Ηρακλή. Ψάχνεις να κράξεις. Μετά τον Ηρακλή. Βάζω παιδάκι μου, εγώ αναλύω το ποδόσφαιρο. Ωραία. Είμαι εγώ προπονητής στη Λαμία. Είσαι. Έχω να αντιμετωπίσω τέσσερις διαβόλους. Δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, ναι. Λιμιό, στόχ. Διαβόλους έχω. Διαβόλους έχω. Γιαννούλη Μάτος. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορείς. Και βάζω το Σκόδρα, όπου ο Πισινός είναι πιο φαρδής από Τσαλουσάκη. Μόνο του. Αυτόν έχει και βάζει και το Βάτερσον, που δεν είναι back. Ναι. Χάφι είναι. Back, half, ναι. Πες, πες, αριστερά, ναι. Να πιάσει ποιον. Το Μάτο και το Λιμιό. Εγώ φταίω ρε φίλε. Αυτό φταίει. Ναι, άμπραβο. Εκεί είδα και την άκρη. Έκανε το Βελίδη. Έκανε το μωρό Βελίδη. Γκρινιάζει το μωρό, δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Βελίδη. Και τι να κάνουμε, ρε Βελίδη, πάρε μια ταντά. Αου, αου, κάνει το μωρό. Άμα ήταν έτσι και εμεί όταν κάνανε η Ευγενούλα, αου, αου. Το πρωί θα ερχόμασταν εδώ, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Σβιντέρσκι. Ο Πέκταρος. Ένας Παναθηναϊκός μου το έγραψε. Μου λέει cool, αυτά που οι κινήσεις που κάνει ο Σβιντέρσκι. Παλιός Παναθηναϊκός. Πάλι κατά λάθος τον βγάλατε. Δεν ξέρω κατά λάθος. Εγώ ξέρω ότι ο Πάκο έχει σε δύο θέσεις εισάξιο. Ακούω. Εισάξιο γιατί άμα χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Σβιντέρσκι. Θα σου πω δύο κουβέντες ωραίες. Ναι, θα μου πεις μισό λεπτό. Ωραία. Εάν ο Σβιντέρσκι πάθει κάτι, χτύπα ξύλο, κίτρινη κάρτα, αποβληθεί. Εγώ ξέρω, έχω εισάξιο παίκτη στον Πάκο. Ακούω αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο ο Σβιντέρσκι. Ακούω εμένα τώρα. Πώς το βγάλατε κατά λάθος το Σβιντέρσκι. Κατά λάθος. Ναι. Παίζω 4-4-2. Ο Τσίπρας ο δικός. Δεν σ' αρέσει ούτε κι αυτός. Περίμενε. Α, σου πω εγώ τι μου φες είστε. Εγώ ξέρω ότι ο Πάοκ ο φετινός είναι καλύτερος τέσσερα, από πέρσι. Καλά, ναι. 4-4-2. Ο Ακμπομ ναι. Και ο Πέλκας. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας νέο ρόλο ναι. Του Φορ. Έτσι και πέρσι φόρ ήταν. Θα είστε πιο κοντά. Έτσι τα τραυματίες ναι, πόσο ναι. Καιρό ρε φίλε. Δεν έπαιζε. Άμα τον είχατε τον Σφιντεύκη σε υπόλοιψη. Ναι. Γιατί μαρκάρει κιόλα ο άνθρωπο. Κάτσε ρε φίλε, τον Πισβιτέρσκι τον πήραμε πέρσι το Γενάρη Φλεβάρι μέχρι στάσου, να μπει. Ρε. Τι θε να κάνουμε. Τι θέλει κανένα χρόνο σε για να μπει. Σε λιγότερο από 5 μήνε είναι, είναι βασικό στον ΠΑΟΚ. Τι είναι, βουλιάξω ο Τιτανικό 5 ώρε. Λοιπόν, μου λέει ο Παναθηναϊκό. Α τον Παναθηναϊκό. Που έχει δει Βαζέχα. Άστο... Μου λέει κινήσει που κάνει αυτό ο Κάρολο, λέει πώ το λένε. Μου θυμίζει τον Βαζέχα. Καλά, το δεν έχει την τεχνική του Βαζέχα. Δεν είπα ότι έχει, αλλά οι κινήσει που κάνει στο κουτί μου θυμίζουν. Δεν το είδε και αυτό. Δεν το είδατε. Πώ τον έχει. Βάζατε τον αρκουδιάρι τον Άκπο. Σε 4-4-2, δύο φόρο κάνει πίεση στο στόπερ. Κάνει, μια χαρά κάνει. Ωραία. Κάνει. Παιχνίδι δεν κάνει, ούτε ο Πέλκας κάνει παιχνίδι. Πιο διεισδυτικός τον έχει έξω. Κατά λάθος βγήκε. Όλα κατά λάθος γίνονται στον ΠΑΟΚ. Όχι, στα λέω πως είναι. Τα χαφ του είναι χάλια. Μίσης, όλα κατά λάθος. Ο Μίσης, και ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει ο Μίσης, χρόνια. Έχει ναι. Τα μανατζερικά σας. Έχει και μανατζερικά. Ήταν ο Μίσης. Ναι. Τον είχα τα απ' έξω, εγώ τον είδα. Λέω, τι αυτός... τον είδες, δεν τον ξεφώνησες. Εγώ έλεγα ότι είναι καλός ναι. Και σου λέω είναι αντισαχόφ, θα με τρελάνεις. Τον είδα τον εγώ πέρσι. Τον ξεφώνησες. Έλεγες αργός, αντζούμπαλος τον φέρω. Είναι αργός.
Δεν είναι καθόλου αργός. Είναι αργός. Μια χαρά ταχύτητα έχει ο Μίσης. Τι έχει λέει? Μια χαρά ταχύτητα, είναι ο πιο έξυπνος παίκτης του ΠΑΟΚ Σαχάβ. Τρομερές κινήσεις στα μεσοδιαστήματα και είναι αυτός που ξεδιπλώνει όλη την ομάδα. Ο Μπεγιάνο έχει απέναντί του, ρε άνθρωπο. Μεχεράνο. Ποιο Μεχεράνο? Μεχεράνο. Ο Μεχεράνο. Τον είδα και με την ΑΕΚ το Μίσης. Τον είδα και με την ΑΕΚ μέσα στο ΑΚΑ. Στο δεύτερο πιο δύσκολο μάτς. Τον είδατε? Ποιον? Κατά λάθος σας βγήκα. Και αυτός κατά λάθος. Εγώ βγήκα κατά λάθος. Άρα ο ΠΑΟΚ τα κάνει όλα κατά λάθος. Το Γιαννούλη. Τραυματίστηκε, σε κατέβηκε ο Βιερίνα. Τον πήρατε τι να κάνουμε. Για δανεικό για πέταμα τον είδατε. Άμα τώρα ο Βιερίνα δεν τραυματίζεται. Άμα δεν ήταν ο Βιερίνα τραυματία. Άντε πάλι. Ο Γιαννούλης ακόμα ξέρει που θα έπαιζε. Στον Ατρόμητο θα έπαιζε. Ξέρω και ο Γιαννούλης πέρσι έπαιρνε στο 70, στο 65. Έπαιρνε χρόνο από που ήρθε από τον Ατρόμητο. Μην κάνετε το λάθος να μου πείτε ότι όλο αυτό που βιάζει είναι προγραμματισμένο. Εδώ εσύ μου λες ότι είναι κατά λάθος. Κατά λάθος. Όλα κατά λάθος. Αυτά που σου λέω εγώ. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, στο εξωτερικό. Αυτά που σου λέω Ρεάλ, εγώ. Οι Μπαρτσελόνα, κάποιοι παίκτες όταν τραυματίζουν και παίρνουν οι άλλοι και παίρνουν τις θέσεις, γίνονται κατά λάθος. Ποιος πήρε ρε θέση? Αυτό είναι το πράγμα. Άμα τραυματιστεί ο Μέση και ο άλλος με τα δόντια τα outside, ποιο θα βάλει και θα είναι εισάξιος? Λοιπόν, πάμε με τον ΠΑΟΚ, ωραίο κόσμο είχε. Αυτό ήθελα να κλείσω, 25.000 με τη Λαμία. Ήτανε το γήπεδο, όταν έχεις με τη Λαμία 25.000. Ναι. Μπράβο, είπες και κάτι ρε. Επιτέλους ορθολογικό. Κακό θα πω. Α, κακό θα πεις πάλι. Ναι. Α, για να ακούσω. Όταν εμένα ο λαός μου πολλαπλασιάζεται, οι πελάτες μου. Ναι. Με τη Λαμία έχω 25.000. Ναι. Δεν σ' άρεσε. Κάνω εγώ να κατέβω. Μ' άρεσε, λέει. Κάνω εγώ να κατέβω μέχρι την αγορά μετά το μπάτς ΠΑΟΚ Λαμία 2 ώρες. Λόγω ΠΑΟΚ. Εντάξει, έκανε. Και εσύ θες να μου κάνεις γήπεδο 33.000 θέσεις. Πόσο? Τι 33. Πόσο θέλει να το κάνει? 40 θέλει. Πού, θα θέλει. Τι λέει? 40. 40. Θέλει να το κάνει 41, 41, 926. Ας το κάνει 51, 926. Ναι. Γιατί όλοι οι Πακιστανοί που θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Θα γίνουν ΠΑΟΚ. Τι θα γίνουν, Άρη θα γίνουν. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Πολύ ωραία εσείς. Μπράβο. Σ' άρεσε. Ένα είπε Άρη, έφτιασα τον Άρη, τον τζακώνουμε. Ο Άρης, τον Άρη, ο οποίος... Να πει ένα ευχαριστώ. Στον πάλι, κι αυτό. Ναι. Να πει ένα ευχαριστώ τον παπά. Τον παπά. Ναι. Δεν έκανε μόνο τίποτα δηλαδή. Πριν το μάτσο, όχι, ούτε με τον Ολυμπιακό. Αυτά τα μάτσο εγώ δεν τα σχολιάζω. Άρης Ολυμπιακός και Ξάνθη Άρης. Δεν τα σχολιάζω εγώ. Γιατί αυτά τα έτσι γουστάρω. Γιατί και πέρσι άρχισε εκεί και όταν βλέπω... Και άρχισε να παίζει η ομάδα. Βρεάσε τώρα, εμένα θα ακούς. Για, ναι, βρε, εγώ σε ακούω όλους και σένα και τον κόσμο και όλους ακούω. Μόνο και προπονητές και τεχνικούς διευθυντές εγώ. Ναι. Όταν εμένα ο σερβιτόρος μου λέει. Αυτό είναι, εκεί ήθελα να πάμε. Όταν το σερβιτόρο ακούω, όχι εσένα δηλαδή. Ναι. Φώναξε τώρα τον ακούσουμε live το σερβιτόρο. Δεν γίνεται, θα γκρεμιστούν τα τσιμέντα. Καλημέρα στο σερβιτόρο. Καλημέρα σερβιτόρε, καλημέρα Μούχαλη φιλαράκι μου. Μούχαλη έχασε ο Μούφα στην Καβάλα ένα 0 Ιβέρια και έτσι Ιβέρια. Έχει ένα προπονητή Πόντιο Ιβέρια. Πού να πάει Ιβέρια. Τώρα πόντους μου έχουν στείλει πολλούς, να ξέρεις. Για πες κανένα. Μου έχουν στείλει πάρα πολλούς. Πες έναν να ακούσω. Είπαμε, Ουζουνίδης. Έναν. Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης δεν είναι πόντιος. Καλατζίδης. Πόντιος. Ένα λεπτό. Παντελίδης, ο φίλος, ο Σάβας. Άλλος πόντιος. Γιατί έχει μυαλό ο Παντελίδης. Κακός προπονητής είναι. Είναι δυνατόν να πίνει τσίπουρα με τον κόκκινο. Ξέρεις τι έγινε. Από παντού δεν μπορεί να πιάσει. Θες δευτερόλεπτα. Θες να γελάσει ο κόσμος. Θέλω, αυτό θέλω. Ναι, να γελάει ο κόσμος. Πεινάει η μήνη. Πεινάει μήνυμα. Καλοκαίρι. Ναι. Τώρα. Ναι. Πάω στο Κατζινάκο. Ναι. Λέω πού άτο τα είσαι με το σκυλί. Πάμε σε κανένα εστιατόριο. Λέω αφού πάρουμε κι εμείς τίποτα. Ναι. Ωραία. Παίρνουμε το κόρτεμα, κατεβαίνουμε την Πότσαρη. Ναι. Σταματάμε στο Ματζαβίνο. Εσύ μείνει και ο Χατζινάκος. Σταματάμε στο Ματζαβίνο. Ματζαβίκος. Ο Ματζαβίνος ήταν παλιός αεξής. Στα 30 του θυμήθηκε να γίνει Αριανό. Εντάξει, κάτι τέτοιο. Ένα ωραίο εστιατόριο. Ναι. Δεν είναι μπροστά στο δρόμο, είναι στο. Ξέρω μέσα στο παρκάκι, ναι. Κατεβάζουμε τη μήνυ, παρκάρουμε το κόρτεμα διπλοπαρκαρισμένο εκεί στα σκουπίδια γιατί δεν βρήκαμε πάρκινγκ. Το έβαλες, το κόρτεμα. Κατεβαίνουμε που λες. Και βλέπουμε τον κόκκινο με τον Παντελίδη. Σε μη υπόλοιπη κατάσταση. Και τι τρομερό λέει. Άκου εδώ εμένα. Ναι, σ' ακούω, ρε. Τι τρομερό λέει. Του κάνουν χαλάστρα εγώ εκεί. Το αγαπημένο άλλο που δεν είδε. Του κάνει χαλάστρα. Τι θα του έκανε. Κάνα καλό θα του έκανε. Και τι λέει ο μεγάλο Χατζινάκο. Τι είπε. Χριστούλη μου, Παναγίτσα μου. Άγιε Μινά μου, Αηλευτέρη μου λέει. Λέω τι έγινε. Τι προσεύχεσαι. Χριστούλη μου, Παναγίτσα μου, Αημινά μου, Αηλευτέρη μου. Αυτούς δύο πήρε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2,5 εκατομμύρια να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή από την. Πώς τη λέγανε, την Μπράγκα. Την Μπράγκα, ναι. Και ο δικός μου προπονητής πήρε τσίπουρα με τον κόκκινο. Τι να κάνω, Μανούλα μου λέει. Παναγία μου, Χριστούλη μου, Αημινά μου λέει. Αηλευτέρη μου. Έτσι που γίνατε στο Χατζινάκο. Ο κόκκινος από τη Σούρα είχε γύρει από τη μια μεριά. Το μάτι είχε θολώσει. Είχε γίνει γυάλινο. Το λέτε Παντελίδη, καλά ρε μαλάκα. Με αυτό πας και τρως να σου δώσει ιδέα. Έτσι που Χατζινάκο.
Έχει πίνει τσίπουρα με τον κόκκινο. Μανάλα μου λέει. Αϊμινά μου, η Λευτέρη μου λέει. Ο άλλο έδωσε 2,5 εκατομμύρια για τη ρήτρα. Και ο δικό μου λέει πίνει τσίπουρα με τον. Εντάξει, τι να μην πίνει ένα τσίπουρα με τον Γρηγόρη. Είναι ξερό ανάσκελο. Ο σκύλο γαβγίζει. Και η μήνυ, του κάνατε χαλάστρο γερή. Η μήνυ στο κυνήγι, ρε. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Ράπο εντέγε πιο εύκολο, πιο τριμπλάρι. Το λυσγάρα λέει τον. Φτάνει με τον Γρηγόρη, ρε. Ο λυσγάρα. Ο Λυσγάρας, δε ο Μαλεζάς. Δύο δεν στρίβουν. Το κάνα, πήρε χαμπάρι ο Ράσταβα, σου λέει ο Μαλεζάς και αυτή είναι λίγο. Δεν στρίβουν. Ναι. Και έχει παίξει ρε άντρα τη Ξάνθης, ρε Ράσταβα, τι χαρτάκι πήρε. Σε έδωσε ο κοντός χαρτάκι να παίξει με τέσσερα center back στην ευθεία και να έχει τον Φεντβαζίδη. Το Φεντβαζίδη και τον άλλον τον έξω αριστερά. Ποιο έπαιζε να δει. Ο Ντέγκινι. Εγώ δεν είδα χθες τον Άρη γιατί ήμουν στην Τούμπα. Είναι το πρώτο μάτς που έχασα. Απλά είδα σημειότυπα, διάβασα. Ο Άρης έπρεπε να τελειώσει το μάτς. Με ανάπηρο το Στρούγκεν, δεξί μπακ και τον Κορχούτ. Ναι. Είχε έναν αμορή. Κορχούτ καλό σε έμαθα. Ποιος? Ο Κορχούτ. Κάτι πήγε να τσιμπήσει. Κάτι. Έδωσε και την φάση για το πέναντι. Κάτι πήγε. Στον Ιντέγκερ. Όσο για τον Ιντέγκερ, φίλε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ο κίλερ. Κάτσε να γελάσει. Δεν είναι κίλερ. Κάτσε να γελάσει. Πάλι. Του κάνει μια κάθε την πάσα να φύγει. Πώ φεύγει το κόρτομπα στην ανηφόρα με ηλεκτρονικό. Με ηλεκτρονικό γκάζι, ξέρεις, δεν ξεκινάει κανένα. Δεν ξεκινάει ποτέ. Κατεβείτε κάτω, ξεφορτώστε να ανέβω την ανηφόρα. Σπρώξτε κιόλας. Πάει να φύγει που λες. Λέω θα πέσει, δεν θα πέσει. Ο τερματοφύλακας κάθεται και μετά από ένα τέταρτο βγαίνει. Ρε καθίστε καλά, ρε. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε. Τι υπονοείς τώρα. Άλλα 10 καλοκαίρια ζωή έχουμε, ρε. Καθίστε καλά, ρε. Καθίστε φρόνημα, ρε. Καθίστε ήσυχα, ρε, να πούμε. Λέγει άλλο. Καλός ήταν ο Άρης. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Εγώ στην ώρα που είδα τις ευκαιρίες αυτός έχασε. Η Ξάν δεν έκανε καμία σοβαρή τελική. Είχε ένα θέμα εκεί που πήρε προπονητή ο Άρης που είναι για μένα πολύ σημαντικό γιατί τόσο καιρό έπαιζε για αυτό. Είδες το ρόλο. Μάπα ο προπονητής του Άρη. Είδα μάπα, ναι. Είδες... Γερμαναράς, κλασικός. Αυτός είναι θαρής και είναι στο πανεπιστήμιο. Γερμαναράς, κλασικός. Στη φιλοσοφική. Ναι. Μπαίνει μέσα η μαθήτρια. Ναι. Κάτι δεν πηδήξει τη μαθήτρια, δεν περνάει το ένα ύφος. Ένα 40.000 καρδινάλι και αυτός ο 40.001. Ναι, ναι, καρδινάλιος. Ναι. Τίποτα, δεν μας άχρηστο. Έχει και το σαν το μπουζο, υφάκι, ναι, το χυλάκι λίγο. Ο Μπούζος όταν δει τα ζόρια κάνει το χυλάκι έτσι. Κάνει και το χυλάκι έτσι. Καλημέρα, Τζόρτζιο. Κάνει και το χυλάκι. Ναι. Μόλις θέλει να σε τουμπάρει ο Μπούζος. Σε ψήνει, βρε, από πέντε πλευρές. Αν το χυλάκι να βγαίνει έξω του Μπούζου, θέλει να σε τουμπάρει. Δεν πιάνεται ο Μπούζος. Τον έπιασε όμως και εσύ, με το χυλάκι σημαίνει τούμπα. Εγώ είμαι μίμος. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Πέσω βαλακρό, λέει ο Παντελίδης, είναι επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας και χαζός δεν γίνεται. Απλά με την μπάλα ασχολείται για πλάκα. Λέει. Σε τι τούμπα εκείνη το γεύμα του Παντελή. Τι του πριν, είπες. Πριν. Πριν γίνει το σκηνικό. Μόλις τελειώνει το πρωτάθλημα, θα μείνω. Του λέω, αν είσαι έξυπνος, παρατάς τώρα τον Άρη Πέμπτο και περιμένεις τον Νοέμβριο να πας στην ΑΕΚ. Ναι. Άμα είσαι έξυπνος. Αλλά επειδή είσαι πόντιος, είσαι και έξυπνος, αλλά είσαι και πόντιος, ο μόνος που είναι στη μεσαία κατάσταση είσαι εσύ, του λέω. Καλημέρα, Τζόρτζιο, την αγάπη μου σου στέλνει. Με χυλάκι ή χωρίς. Χωρίς χυλάκι. Αχ, χωρίς χυλάκι. Τι να το μεσάλιο χωρίς, με γλώσσα χωρίς. Ναι. Με χυλάκι. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Κίκο Ραμίρες λέει, όχι η Ράσαβας, ρε, προπονητής. Τη Χάδη. Αυτό. Ο Κίκο Ραμίρες, είναι Ισπανός. Ναι. Τον είδε φάτσα. Πώς, δεν τον είδα. Όταν πρώτα ήρθαν οι Αλβανοί και μπαίναν στα κοτέσια και κλέβαν το 90. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια πιο πολύ κρέα τρώγανε από αυτόν εκεί. Εντάξει, είναι προσέγγιση. Ρε Γιώργο, πάντω στο Μακεδονία Παλά, να δώσει και ένα φίλε το κεραμπλάκι του. Ρε Γιώργο. Άντε εφημερίδε, παιδιά, λέει. Ο Φερέτη, μετά εφημερίδε, μην βιάζεστε. Ζηλεύετε τον κόκκινο, λέει, γι' αυτό το λέτε όλοι γατάκια. Ο Φερέτη θα προσέχει από εδώ και πέρα ο άνθρωπο, εγώ τον αγαπάω και την Πατουλίδου. Ναι. Πήγα, φίλησαν το χέρι του Βαρθολομαίου. Α, το φίλησαν, το ξέρει, ναι. Είναι τσεκαρισμένο. Ναι, του είδα εγώ. Ναι. Μην πάθω καμιά αρρώστια αντί για ευλογία. Όχι, ρε, καλά, καλά, την Πατουλίδου, εγώ την αγαπάω. Ναι. Καλά, πήγε φίλησε. Ξεφώνησε όμω. Ω, κατηδία. Κατηδία την ξεφώνησε. Καλά, λέω. Καλά, λέω, φίλησε το χέρι του Βαρθολομαίου. Που με αυτό το χέρι έγραψε την επιστολή στον Ερντογάν. Ω, πονηρούλη, τι τα είπε, τι. Είσαι και Έλληνα αξιωματικό. Απαράδεκτον. Και το πάρκο μου ακόμα δεν το έκανε. Το πάρκο ακόμα είναι εκεί, έστω να είναι. Φτιάχνει όμω. Τσουκουτσούκου. Πλακάκι, πλακάκι. Λέω, τι έγινε. Πέτρα, πέτρα. Πάω εκεί στου αυτού. Λέει η κυρία, λέει, μα έχει βάλει τα δύο πόδια, λέει, σε ένα παπούτσι. Ποια κυρία. Ήταν και αλλοδαπή αυτή, δεν ξέρανε. Πατσουλίδου. Αυτή η κυρία που έτρεχε γλίγορα. Γλίγορα. Κάθισε καλά, του λέω να φτιάξει το πάρκο πριν πεθάνουμε να έχουμε ένα στέκι εκεί πέρα. Δεν μου λε, λέει Κωνσταντίνε. Ναι. Του παίχτε που είχε ο Πάοκ, λέει, κατά λάθο του πήρε. Όχι. Με αυτό δεν μου λες, λέει Κωνσταντίνο άλλος. Ο Πάοκ λέει πέρσι το Γενάρη που δώσε 3 εκατομμύρια για να πάρει από την Γεγκελόνια τον Σβιντές και κατά λάθος τον πήρε για αυτόν. Όχι. Άρα λέει. Άλλο λέω εγώ. Δεν γίνεται τίποτα κατά λάθος. Ναι. Αυτοί παίξανε, οι συνθήκες ήτανε, οι άλλοι δεν ήταν καλοί, μπήκαν αυτοί και διαπρέψανε. Στην Ελλάδα με αυτούς έχει να κάνει ο Πάοκ. Ναι. Με όποιον και να παίξει, ακόμα και με τον Ολυμπιακό, με αυτούς έχει να κάνει. Άλλο λέω ναι, εγώ. Ναι. Λέω. Πήρε το Σβιντές και χρυσέ μου. Τον Άκπον προώθησε.
Τον προωθούσε γιατί ήταν πιο μπροστά στην κούρσα. Ήταν πριν από τον Σβιντέρσκι. Αφού τον είχα πάρει πέρσι. Γιατί τον είχε ρήτρα μεγάλη. Και τον Σβιντέρσκι τον έχω ρήτρα μεγάλη. Ίδια ρήτρα του. Το Ζάμπα είχε, κύριε μου. Σαφώς. Θα κάνει ο Ζάμπα και θα κάνει ο Ζάμπα. Ναι. Βγήκε ο Ζάμπα. Ο Ζάμπα πέρσι έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Είχε 10 γκολ, 9 assist. Και εγώ αμαρτύρω. Χαρά πήγε ο Ζάμπα. Και εγώ αμαρτύρω στα πρώτα 20 μέτρα γλίγορα να πάει. Πάει και ο Ζάμπα. Μυαλό δεν δουλεύει ο Ζάμπα. Άμα τραυματιζόταν ο Βιερίνια, θα είχε το Γιανούλη τώρα. Φίλε, το σημαντικό ξέρει ποιο είναι. Ότι μη σου βγήκε ο Ίγκρασον. Ναι. Φυσικά και θα βγει και εδώ. Θα η επόμενη κολοτούμπα θα είναι αυτή. Μη σου βγήκε ο Ίγκρασον. Εδώ κάτσε, θα βγει ο Ίγκρασον. Μη σου βγήκε ο Ίγκρασον. Κατά λάθο. Όχι κατά λάθο. Επειδή τραυματίστηκε ο παραδόπιστο. 5 εκατομμύρια έδωσε στη Ροστόφ για να πάρω το καλύτερο στόπερ. Δεν γίνεται τίποτα κατά λάθο. Άλλα 5 έχεις δώσει για να πάρεις εκείνο τον κούφι να πούμε. Ποιον? Εκείνο που έφερε ο Γιώργος για να παίζει στρατιωτάκι. Φαίνεις και τέτοιος. Σαφώς και φαίνεις και τέτοιος. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει σχεδόν. Βρε με τον Άρη μιλάμε στον ΠΑΟΚ, γύρισες πάλι. Ναι, ας τον ΠΑΟΚ. Πήγες πάλι εκεί. Ας τον ΠΑΟΚ. Κατά λάθος γίνεται τίποτα. Τι θες να μου μιλήσεις για τον Ηρακλή. Θα πάμε και στον Ηρακλή. Λοιπόν, στον Άρη, τι είδες στον Άρη με τον καινούριο προπονητή? Γιατί εγώ δεν το είδα το μάτς, ήμουν στην Τούμπα, είδα ένα 20 λεπτό μόνο. Μ' άρεσαν οι αλλαγές του. Οι αλλαγές του άρεσαν. Καταρχήν του βγαίνει ο Κουρκούτ. Ανεβασμένος ο Κουρκούτ. Φαίνεται και από την Ουγγαρία που βάλε τον κολλάκι. Τι έκανε? Θα μάθουμε σήμερα τι έγινε. Όπως και για τον Μαωρίσιο, θα δούμε σήμερα τι θα βάζει γίνει. Βάζει τον μπακ και βάζει τον Σάσα μπακ. Έβαλε τον Σάσα, ο οποίος παίζει και μπακ. Το παίζει στην Λουντογκόρετς. Μια καλή κίνηση ήταν αυτή. Ναι. Μετά Φετβατζίδηδες και Γκάμα κτλ. Έκανε δυο σπρίτ ο Φετβατζίδης, πιάστηκε η Γκάμπα. Πιάστηκε. Βάζει τον Λάρσον. Καλός ο Φαλακρός Ραπτόπουλος εκεί ο Λάρσον. Και το τρίτο χάφ που πετάει το Σόζα στη θέση του Γκάμα να κρατήσει το αποτέλεσμα. Αν και άλλοι δεν είδαν τι θέλανε να βάλουν. Οι άλλοι δεν κάναν φάση, ρε φίλε. Θέλανε. Γιατί να μην θέλουν, ξέρω εγώ, εδώ εισιτήρια δεν τους δώσανε για να μην κάνουν έδρα και αυτά. Καλά. Ναι. Άστα αυτά, έχω δει εγώ ψεύτικες γροθιές. Άστα. Έχεις δει. Ναι. Έλα τώρα εισιτήρια, ρε φίλε. Έχω δει να πουλιέται μάτς. Να πλακώνονται δίθεν στα αποδυτήρια οι παίκτες και μετά να φιλούνται. Και οι πουνιές να φεύγουν στον αέρα και να είναι ψεύτικες. Άσε τι έχω δει. Μήπως το πάρκο έχει λίρες εκεί? Ρωτάνε κάποιοι αργοί και σκάβουνε. Έχει τίποτα λίρες εκεί σε αυτό το πάρκο το Αεθεράπη? Λίρες έχει αλλού. Πού? Να πάμε να ψάξουμε. Ρωτήσω τον Βελόπουλο εκεί πώς ψάχνει κι αυτός. Ο Κασίγας λέει: ναι. Κωνσταντίνε, στη Ρεάλ κατά λάθος έπαιξε. Όπως και ο Μπουφόν κατά λάθος έπαιξε. Όπως και ο Ασένσιο κατά λάθος. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Το θέμα είναι οι ομάδες να έχουν από πίσω σοβαρό background. Και ο ΠΑΟΚ το έχει. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή τι έγινε, δηλαδή. Τι. Τεχνικός διευθύντης προπονητής κατά λάθος του βγαίνει. Α, όλα. Όλα κατά λάθος. Το Σφιντέρ και Χρυσέ μου κατά λάθος το βγάλατε. Τον Άρη, πάμε να τελειώνουμε τον Άρη. Θεωρείς ότι όπως και πέρσι, γιατί το timing είναι πολύ σημαντικό και κομβικό, πάλι με την Ξάνθη στρίβει το κλειδί, αλλάζει το διακόπτη και είναι έτοιμος να μπει εξάδα? Θα ρωτήσω τον σερβιτόρο και θα σου πω. Άντε πάλι με τον σερβιτόρο, να το γνωρίσουμε και εμείς. Του ξενοδοχείου τον σερβιτόρο. Να το γνωρίσουμε και εμείς. Τι να το γνωρίζει. Λοιπόν. Γνωρίζει να βγάλει κανένα φράγκο. Τι να γνωρίζει. Ναι, okay. Πάει στην τουαλέτα, κλειδώνεται, είναι δίπλα στο pressing room. Πώ τα λένε αυτά, living room, πώ τα λένε αυτά. Κρυφοκοιτάει εκεί αυτή μεγάλο ένα φταρά. Το τύμπανο είναι σαν το καρύδι του, το κάστρο του Παΐσιου. Ακούει. Λοιπόν. Εμένα, εγώ σε είπα, παιδί μου, διπλό Άρης με τον Ολυμπιακό. Το είπες, το είπες. Ωραία. Το είπες, το είπες. Για να μία ώρα πριν. Εγώ είμαι τίμιος, δεν ξέρεις. Το κάτω σκιάντερ. Είμαι τίμιος, ό,τι λες και πριν, θετικά και αρνητικά μου τα καταλάβω. Λέει, άλλαξε το κύριε Ραπτόπουλε, λέει. Τι είπε. Over και διπλό. Over και διπλό. Και να ξέρετε, λέει κύριε Ραπτόπουλε, ότι ο Άρης την ξέρει θα κερδίσει. Ο σερβιτόρος. Ο σερβιτόρος. Μάλιστα, το σερβιτόρος. Το έδωσα εγώ διπλό. Το έδωσες. Τέλειος. Τέλειωσε. Το έδωσες. Και το έδωσα 3-0 τον ΠΑΟ. Έδωσες. Τι ψέματα τα λέμε. Απλά ψάχνεις να βρεις τώρα άλοθη και ψεύτικα επιχειρήματα για παίχτες που σε έχουν κάνει Ρομπίνιο, Λιμιός, Μίσιτς, ο Γιανούλης. Όλα. Αν κάνανε εμένα ρόμπα που δεν είμαι προπονητής, τον τεχνικό σας διευθυντή και τον προπονητή που κατά λάθος μπήκαν και γίνανε οι άνθρωποι παιχταράδες, σου έχουν κάνει δύο φορές ρόμπα. Και εγώ δεν παίρνω 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό είναι άλλο. Έτερο είναι κάτερο. Μπράβο, λοιπόν, ναι. Ο Άρης λοιπόν στρίβει το κλειδί, είπαμε. Ο Άρης να πει τον Γιώργο ένα ευχαριστώ. Ποιο Γιώργο, ρε γόρι μου? Που αγαπούσα μια φορά. Δεν είμαι εγώ ο Γιώργος σου που μου έλεγε τον πόνο σου. Πολλούς Γιώργους. Είτε Αριάννη τον Γιώργο να ευχαριστώ, ρε. Άντε πάρε. Άντε καλημέρα, ξυπνήστε. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Είτε τον Γιώργο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Πάμε και στα υπόλοιπα. Άντε, μπράβο. Γιατί τι υπονοείς τώρα, ότι δεν ο ΠΑΟΚ θέλει τον Άρη στα play-off, αυτό λες, λέω δεν τον θέλει. Εγώ έτσι λέω, δεν τον θέλει. Πες τον Γιώργο, ευχαριστώ, μπαμπά. Μάλιστα. Εγώ σερβιτόρο ήξερα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε 2-1, ο Ολυμπιακός ζωρίστηκε, πέναντι Μάρσε δίνεται στον Όφη. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι ακολουθεί μοντέλο ΑΕΚ στο θέμα διαιτητών. Ξέρω που μένει η μάνα σου, ναι. Ξέρω το παιδί σου που πάει σχολείο και πού τα κάνουν αυτά. Εξαγωνιστικά είναι αυτά. Ναι. Αγωνιστικά σε ένα κράτος μπορδέλο, ναι. Το οποίο δηλαδή μπορεί ο Πάσα ένας να έρθει να τρεβήξει μια σφαίρα, να πάει στο δικαστήριο και να το βγάλει ο δικαστής αθώο. Ναι. Αυτό το θέμα είναι η Ελλάδα του πολιτισμού σας. Να είναι ο διαιτητής με το σόβρακο να πούμε κατουρημένο. Το χρώμα του το είδες. Ξένους διαιτητές, φίλε.
ξένους διαιτητές. Ναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Που σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στην πατρίδα του. ΣΥΡΙΖΑ, θα λέτε και θα κλαίτε. Ξένους. Καλά σας είπε αυτός ο τρελός ο Ζουράρης. Ο Θεότρελος. Ναι. Καλά να είναι. Ο άνθρωπος. Καλά δεν είναι τρελός. Λογικός. Είναι, λογικός, είναι, λογικός από, το διάβασμα, ναι. Από το διάβασμα έβγαν δύο βίδες. Φύγαν δύο βίδες από το διάβασμα. Καλά σας έλεγε. Νεοδημοκράτες παοξίδες. Θα λιμάξετε. Ότι βλέπει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχει σαφέστατο πέναντι. Έτσι ξεκάθαρη φάση. Νέα δημοκρατία ή δεν λες. Και ο Βαρίζας μαζί με τον διαιτητή. Ακούει ο Μπούζος. Κουνάν τα χεράκια σου και λέει παίζεται. Ακούει ο Μπούζος. Πώς να ακούει αφού είναι φέρε 10 βελόνες. Φέρε 10 βελόνες από τη Μονδίστρα να ξεφουσκώσει το αερόστατο. Όπα. Ναι. Πάλι η κόλληση εκεί. Εκεί η βελόνα στο αερόστατο. Με τη Μονδίστρα. Έχει φαγωθεί. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και το ΑΕΚ Βόλος και το Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Θα έχουμε και τα πρωτοσέλιδα. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Αλλά ακούστε λίγο εσείς όλοι οι πολύ καλοφαγάδες τι έχουμε. Και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο Regency Casino και πιο συγκεκριμένα στο Λατεράς. Έχουμε αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα σας γυρίσουν πολύ πίσω τον χρόνο. Όταν τριγυνούσαμε γύρω-γύρω από τη γιαγιά μας να φάμε γιουβαρλάκια, ανατολίτικα, ντολμαδάκια, γιαλατζή, τάς και μπαπ. Όλο αυτό το δίμηνο λοιπόν μπορούμε να πάμε να τρώμε όσο γουστάρουμε. Θα έχουμε κερασμένο και ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα αναψυκτικό. Πολύτικη κουζίνα λοιπόν στο εστιατόριο Λατεράς του Regency Casino. Και τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη να εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind μπορείς να κερδίσεις μέχρι και ένα πεζό 2008 ή ακόμα και πάρα πολλά δώρα. Τι είναι για ένα γιο, ένας μπαμπάς χειρότερο να είναι, λαμόγιο ή χέστης? Χέστης. Δεν πρέπει να δει ποτέ ο γιος ότι ο μπαμπάς είναι κοκοκό. Ποτέ. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ναι. Γιατί? Φαντάσου τώρα. Πώς σου είδε αυτό το δίλημα τώρα? Το γιο του διαιτητή. Γιατί το λαμόγιο δεν θα σε δει. Ο μικρός ο γιος. Άκουδο. Τι θα κάνεις. Ναι. Άκουδο. Φαντάσου το διαιτητή του αγώνα Ολυμπιακό Σόφι. Ναι. Να έχει γιο. Ναι. Και να κάτσει στην ταβέρνα ή στο τζάκι του σπιτιού του εξοχικού και να πει ο μπαμπάς μου διαιτητής για να δω μερικές φάσεις. Και να του πει ένας συμπαθητής στο σχολείο ότι ο μπαμπάς σου είναι χέστης, είναι δηλός. Τελείωσε. Είναι χειρότερο. Απογειτοποιήθηκε. Από άμα πει ρε ο μπαμπάς σου τι έκανε, πήγε με εγκόμενες. Ναι. Έκλεψε. Ναι, έκανε business να βγάλει. Ναι, ναι. Έφαγε λεφτά από το δημόσιο. Ναι. Ξέρεις, θα πει ο άλλος. Μαγκιά του ρε κουφάλα, το έκανε και ο δικός ο μπαμπάς. Ναι, ναι, ζηλεύεις και καλά. Ναι, ζηλεύεις και καλά. Ενώ το άλλο σου πει ότι ο μπαμπάς σου είναι κότα μεγάλη, χέστης. Λυράτη. Λυράτη. Ο γιος πώς να νιώθει. Αυτό. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής του αγώνα έχει γιο ή κόρη και αν δεν έχει παιδιά να κάνει και έναν γερά. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Αν δεν, έχει, απ' όλα. Αν δεν έχει παιδιά, ας κάνει μια κόρη καλύτερα γιατί το μπαμπάκα η κόρη. Νομίζεις και ναι. Η κόρη θέλει να πει τον μπαμπά ότι είναι κέρβερος. Να ξέρεις, ρώτανε Ευγενούλα έτσι τι ωραίο πρότυπο σε πήρε. Πρόσεξε να δεις τώρα. Τα αγοράκια στο σχολείο. Πρόσεξε, αλλά... πρόσεξε ναι. Να δεις τώρα. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Και οι βαρίστες από πίσω και ο διαιτητής. Είναι κακό για τον άντρα να πάει στο καφενείο και να σε πούνε χέστη. Καλύτερα να σε πούνε λαμόγιο. Ναι. Αυτό έχω να πω. Συμφωνούμε. Κατ' την άλλη πρέπει να πω και κάτι άλλο. Αν είχαμε πέστε δίλημα. Μου σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Εγώ έχω πει και για ντουμάτες στον πέναλτι στην Τρίπολη κτλ. Πρέσι είπε σε μια αφισβητούμενη φάση όλων των εποχών εδώ δίπλα στην Τούμπα ότι ήταν επιθετικό φάουλ τον γκολ του Βαρέλα. Και βγαίνει ένας από την Τούμπα. Και βγαίνει ένας από την ο Χάρος. Χάρε, με μένα λίγα. Οχο. Με μένα οχο. Λίγα, χάρε. Ωραίο λοιπόν, όνομα έχει αυτός, ωραίο παρακολουθεί. Με μένα λίγα. Μάλιστα. Αν εσύ στον Καραϊσκάκη 200 μέτρα έχεις καφετέρια και παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και γίνει μια φάση αμφισβητούμενη και πεις ότι είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, άτε χάρε και μάρε και ιστορίες για αρκούδες. Αυτό σας λέω μόνο. Ναι. Και το άλλο είναι σε ποια χώρα στον κόσμο η δεν Ευρωπαϊκή. Υπάρχει. Αυτό η το βαρ. Της Ευρώπης αυτό είμαστε, το τέλος. Βαρ. Αυτό το βαρ. Γιατί είναι καθαρή φάση πέναλτι. Κολομβία Ευρώπης είμαστε, τέλος. Πού δεν θα έδινε πέναλτι διαιτητής σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης αυτό το πέναλτι. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να από τα την δούμε. Άλλη πλευρά. Ο Ολυμπιακός από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλός. Απόλυα ο τραυματισμός του Βαλμπουενά, το οποίο τον ψιλοφάγαμε γιατί είπαμε ότι άμα παίζει έτσι συνέχεια θα του έρθει και αυτού η θλασούλα. Καλά να πάθει γιατί. Όχι, καλά να μην πάθει κανένας. Εγώ δεν θέλω να τραυματίσει. Καλά να πάθει ο Ολυμπιακός που δεν κάνει διαχείριση σωστή τον Βαλμπουενά. Και αλλά να ξέρετε. Έχει να προλάβει το μάτς με τον Μπάουκ τώρα, Βαλμπουενά. Ότι όφη με τρία χαφ και Ολυμπιακός με 1,5 γιατί ο Μπουχαλάκης είναι πιο αργός και από τα Starlet. Τα Starlet ήταν γρήγορα. Άσε τα Volvo του Καζάκου. Ναι. Που κυνηγούσε με μια Volvo Amazon να πιάσει το 2002 TI του Γαλανού. Την Μπεμπέ! Ναι. Τι σκηνοθέτηση είσαι, ρε φίλε. Πώς θα πιάσει το Amazon το 2-2. Έλατε. Πώς θα πιάσει ρε, το Amazon το 2-2. Αυτό ήταν ένα θέμα, το είχα με τον Μπουχαλάκη λοιπόν στα χαφ.
ανέκρηκτο. Και το Γιγέρμε. Τρέχει ο Γιγέρμε για όλους. Ναι, και τρία χαφάρες όφη. Σας άρεσε όφη. Πάντα μ' άρεσε όφη. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Να δούμε και τα άλλα μας, να δούμε τι γίνεται. Να κάνουμε τη σούμα μας. Λοιπόν, να κάνουμε τη σούμα. Ολυμπιακός όφη 2-1. Σου άρεσε όφη, Ολυμπιακός εκεί στα κόκκινα ζορίζεται. Ολυμπιακός αγόρι. Με διαιτητή πίσω, λίγο με έτσι. Εντάξει. Πίσω, κοίταξε. Όταν ο καλύτερος παίκτης, θα τα πω στους γάβρους κάτω. Ρωσίδης και ο Αβραάμ. Είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Απάντε, αυτοκτονίστε, μωρέ. Όχι Νέα Δημοκρατία. Εδώ στέκει. Όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι 35, δεν είναι 22. Και την ΕΠΕΝ πρέπει να πάρετε για να πάρετε το πρωτάθλημα. Πάντε, μπράβο. Πανετολικός Λάρισα, ντεμπούτο του Μάκη Χάβου. Δεν μας αρέσει ο Κούγιας. Έχει κάνει καλή ομάδα η Λάρισα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το χάσαμε αυτό, άσο το είχαμε. 2-2 έληξε. Δεν το είδα. Θα δούμε τη βαθμολογία γιατί η Λάρισα. Χαιρετίσματα, το φίλο μου. Σε ποιον? Τον μπαμπά του Μπέρτου. Τον μπαμπά του Μπέρτου, φίλο σου. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 0-1. Είχαμε γκρίνιες στην πλατεία. Γιατί? Βγήκαν οι Πάνθηρες γιατί ο Πανιώνιος πάει για φούντο εντελώς. Όταν οι Πάνθηρες. Άκου εδώ τώρα. Οργανωμένοι οπαδοί και κλάιν μάιν. Αυτοί τα βάζουν με τη διοίκηση. Ναι. Δεν θέλουν να είμαστε τσιράκι κανενός, λένε όμως. Κάποια στιγμή τα τσιράκια την πατάνε. Δεν έχει χαρτιλίκι οι Πάνθηρες, δεν το φωνάζουν. Άμα έπεφτε κάνα μεροκάματο. Να θα το βούλωναν και αυτοί. Πλάκα κάνει τώρα. Ξάδι Άρης 0-1 είπαμε σε ένα πολύ κομβικό διπλό. Και τώρα ερώτημα. Φωνάζουν οι Πάνθηρες όχι για τον Πανιόνιο, ναι. Για την πάτη τους φωνάζουν. Οι οργανωμένοι να ξέρεις. Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο σερβιτόρος? Άμα να τον φωνάξουν, να έρθει να κάνει εκπομπή εδώ μαζί μας, ρε φίλε. Καλά σου λέει, αφού ξέρει τόσα πολλά. Αν ζήσω μέχρι τα 70. Θα τον φωνάξω σερβιτόρο. Θα γράψω ένα βιβλίο για τον σερβιτόρο. Και θα τα γράψω όλα. Τα πάντα. Να τον φωνάξουμε κανένα πρωινό. Όχι σαν το Μητρούδη που έγραψε. Με άντε πάλι το τρεις σελίδες είναι ο Μητρούδης. Ναι. Εκεί που βρίζει τους παοξίδες και το Βεζιρτζή, εκεί πέρα που δεν ήρθε να πούμε Βεζιρτζή, ξέρει γιατί δεν ήρθε ο Βεζιρτζή. Γιατί διάβασε σελίδα το βιβλίο του Μητρούδη. 192, 193 και 194 σελίδα. Και τι λένε αυτές οι σελίδες? Δεν πάρει το βιβλίο σου, λέω. Γιατί βρίζει τον πάοκο Μητρούδη. Όσο δεν υπάρχει 50-50 στο Καρεσκάκι και βλέπουμε να είμαστε η Κολομβία της Ευρώπης, εμείς θα είμαστε με την Μπάγκεν και την κάθε Μπάγκεν όταν παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Σιγά τα αίματα, μόνο σιγά. Εντάξει, τι να σε πω τώρα, εγώ διαβάζω εδώ τα μηνύματα. Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο να ολοκληρώνουμε. Γι' αυτό εγώ την Εθνική Ελλάδα δεν την γουστάρω. Γιατί βρωμάει. Άλλο πράγμα Εθνική Ελλάδα. Το ίδιο είναι. Άλλο. Βρωμάει. Άλλο πράγμα. Άλλο βρωμάει. Άσε που στην τελική προχθέ δεν έχει ούτε ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Άμα θες να το δούμε έτσι. Βρωμάει. Ούτε μισό παίκτη. Είδε την μπαλάρα παίξαμε. Βρωμάει. Λιμιό Γιανιούλη, εκεί χάθηκε το τόπι. Είδε η ωραία. Παντελίδη, πόσο λένε, Παυλίδη που έχει κορυφθεί. Σταμάτα ρε, μια χαρά. Λιμιό, ρε. Βρήκε εκεί τα πλήρια. Λιμιό θα λε και θα κλε. Βρήκε το Βάντερσον εκεί. Μέχρι να βρει μαύρο χιόνι, ρε. Λιμιό βρήκε το Βάντερσον εκεί, βρε. Το κόρο. Και την ΑΕΚ βρήκε και όλο τον κόσμο βρίσκει. Είναι on fire. Εντάξει, ο παιδί είναι φορμαρισμένο, είναι 21 χρονών, δουλεύει, έσκυψε το κεφάλι. Όταν ξανακάνει το κόρο. Του να λέγουν εσύ εκεί. Πού παίζει? Μέσα στο Βόλο. Μέσα στον Μπέο. Α, στο φίλο σου. Α, φίλο κι αυτό, ε. Στο φίλο σου θα πα. ΑΕΚ Βόλο 3-2, δεν ξέρω το είδε στο Μάστερ. Δεν το είδα, είχα τρεχάματα εκπομπέ έπιαχνα, σταματούσαν τα χαλούσαν τα καλώδια. Ναι, ναι. Πάλευα. Δεν ήταν καλημέρα χθε για μένα. Ναι. Γενικά από το πρωί, αστυνόμοι με σταματάγαν στον δρόμο. Ατρόμητο Παναναϊκό 0-1. Ναι. Ο Παναναϊκό πήρε μεγάλο διπλό. Σωτηρία. Όχι, δεν νομίζω σωτηρία, γιατί άμα το είδε σκεπτικό, σωτηρία έχουμε και για τον Άρη που έχει 8 βαθμού. Έχουν ήδη βαθμού. Σωτηρία. Παναθηναϊκός και Άρης, εδώ τώρα που τα λέμε, τώρα 20 Αυγούστου 21. Πού παίζει? Ο Άρης θα κερδίσει την άλλη εβδομάδα, εδώ με τον φίλο στο Χάβο παίζει. Ποιον? Με το Πανατολικό? Ναι. Με, το σερβιτόρο θα ρωτήσω. Φώναξε να κάνει εκπομπή άμα είναι το σερβιτόρο, μη με τρελαίνεις. Θα ρωτήσω το σερβιτόρο. Φώναξε το σερβιτόρο εδώ να έρθει να τελειώνουμε. Ρε μου γάλει Ιβέρια, Κιβέρια, Κιβέρια, λοιπόν. Κιβέρια. Πήγες εκεί πώς το λένε, ο φίλος μου. Ποιος? Ο προπονητής. Είπαμε, έχασε. Είναι Δερμιτζάκης, έχασε. Τα είπαμε. Μαν Ιβέρια. Λοιπόν, 19 Ολυμπιακός, 17 ΠΑΟΚ, 15 Ξάνθη, 14 βαθμούς η ΑΕΚ, 13 ΟΦΗ και από εδώ και πέρα αρχίζει και υπάρχει χάσμα. 9 η Λάρισα, 9 ο Βόλος, 8 ο Άρης, ο Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος. Ρε Λίβερπουλ, άσε τώρα. Τώρα θα πάμε στη Λίβερπουλ. Έχω ερώτημα και για σένα και για μένα. Είδες United. Όχι, δεν είδα, φούμε στην Τούμπα, ρε φίλε. Φούμε στην Τούμπα, έχασα χθες μεγάλα μας. Λοιπόν, τι είναι πιο εντυπωσιακό, κύριε, ρωτάει ο φίλος μου Μιτσάρας, που λες ότι δεν μας ακούν οι Ηρακλήδεις. Οι 25.000 στο ΠΑΟ Κλαμία ή 1.500 στο Ηρακλής Κεραυνός μόνο πηγάδου. Εγώ λέω ότι και τα δύο είναι. Τι μαγκάνο πηγάδο, τι λέει αυτό. Χθες σου είπα και στο ξεκίνημα ότι ξεκίνησε ο Ηρακλής, έριξε 6 γκολ. Στα τοπικά, μάλιστα, σήκωσαν και ένα ωραίο πανό τα παιδιά. Αν θέλετε, ρίξτε μας κατηγορία τρόλαρα κιόλα. Δεν το γλύψιμο τώρα, δεν είναι γλύψιμο. Δεδομένα να φέρουμε. Βρε, ακούτε, αγόρι μου, άσε τι χωνεύουμε, δεν χωνεύουμε. Αναφέρουμε τι έγινε χθες. Είναι είδηση αυτό. Ο Ηρακλής έπαιζε γάμα τοπικό με το μονοπήγαδο, έριξε 6 γκολ και είχε 1.500 άτομα. Να κάνουμε τον κύριο του θριάμβου τώρα που κέρδισε. Δεν είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Όχι καθόλου. 1.500 άτομα δεν μαζεύει ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Λαμία, ο Πανετολικός στη Super League. Εγώ έχω παίξει αλφα αεραστεχνική, τριανδρία χιλιασμένη.
Τούμπας 1-1. Ναι, ναι. 3.000 κόσμο. Άστρα τα μακάνω, πήγα τα τώρα. Είχε 1.000 άτομα. Κόσμο. Πήγα 1.000 Ηρακλή. Είχε κόσμο πάντως. 1.500 Τριανδριώτες, 1.000 ξένοι και μπαρκι και 50 κοπρόσκυλα από την Τούμπα. Ναι. Πλάκα κάνει. Ο φίλος εδώ τώρα κάνει αναφορά για τον Αγούσο που έχω πάει εγώ. Ομόνια Σίδου Καμπανιακός, 4.000 κόσμο. Τι άμα πει τώρα το μακανοπήγα εδώ έπαιξε, έχει 1.000 άτομα τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Λε, πες το διπλανό σου, το ψυχίατρο που τα ξέρει όλα. Α, για τους πόντιους, το ίδιο και για τις πόντιες. Είσαι κάνουν σπίτι, στο κλείνουν και αυτές όμως, λέει. Για την Ούρσουλα που έλεγες νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να είναι Ούρσουλα η γυναίκα, μπορεί να είναι και πόντια που ποια να σανεί, πόντια, ναι. Ποια πόντια δεν είναι τίμια σαν γυναίκα. Ποια, πες μου μια πόντια η οποία. Δεν ξέρεις ρε φίλε, μπορεί να είναι. Με καημένη. Εγώ με θεωρίες ότι υπάρχουν καλοί και κακοί παντού σε οι όλα πόντιες, τα επίπεδα. Παντού, παντού. Οι ναι, πόντιες. Ναι, και οι πόντιες, ναι. Δεν θα τον απατήσουν τον άντρα ποτέ. Ποιος το είπε σε το λέω εγώ. Ποιος το είπε. Το λέω εγώ. Εγώ κι όμως είχα σχέση που είμαι κεράτος. Άντα στα πόντια όλα. Πόντια ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, τι να τον απαντήσουμε. Είναι παντού, καλές, κακές. Εσένα, ρε. Γιατί τι είμαι εγώ, τι, στο πηγάδι κατούρισα, στο μαγκανοπήγαδο. Τι να κάνουμε τώρα. Βρήκες τερατογέννηση να τα φτιάξεις. Καλή. Τι καλή, ήταν το σόι προφανώς. Καλή, δυναμή της. Θα ήταν καλή. Δυναμή της, λέω, άστο, αλλά κανονικά. Θα ήταν. Τον τάραδο δεν περνούσε από την καμάρα εκείνη την περίοδο, κανονικά. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει ρε φίλε. Είναι καλή και κακή, τέλος. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα γιατί ο Φερέντης μας απειλεί. Τι είναι πρωτοσέλιδα. Ξεκινήστε πρωτοσέλιδα, λέει, θα τρελαθώ. Τα διάβασα χθες. Τα διάβασα χθες. Έπαιρνα 5 βαθμούς πρεσβειοποία γυαλί για να δώσει αθηναϊκές εφημερίδες για τον πέναλτι του Όφη. Ζητάει, λέει, πέναλτι Όφη. Δεν λέει πνίξαν πέναλτι στον Όφη. Η δημοσιογραφία είναι πανέξυπνη. Λέει, εμείς το γράψαμε. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Ναι, όχι, όχι. Εμείς το γράψαμε. Είναι οπαδικά. Και εσείς, άμα πάω φίλα, οπαδικά φύλλα τα οποία γράφουν αυτό που θέλουν. Τελείωσε. Λέει αποκάλυψη, κάτσε λέει, μην πάρει κανένα γαμπρό το λιμνιό, λέει στο τέλος. Κάτσε μικρός ο λιμνιός κιόλας. 21 είναι. Μικρός είναι για γαμπρός. Κάτσε μην τον έχει γαμπρό, λέει το φαλακρό πέσω να το λιμνιό σε 2-3 χρόνια. Αλλά να σου φέρει βγαινούλα μία. Είναι γρήγορος. Είναι. Για χαρά είναι. Σαν... για γαμπρό το θες, έτσι. Αφού είναι γρήγορος. Σπίτι Κοζάλης είναι. Μόνο γρήγορος είναι. Είναι αθλητής. Αθληταράς, γρήγορος, καλή ζωή. Γιατί επειδή το παιδί το είπαμε ότι δεν τριπλάρει. Ναι. Και ας πούμε σκοράρει δύσκολα. Μια χαρά είναι ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός είναι καλό παράδειγμα ναι. Για όλους τους ταλαντούχους οι οποίοι δεν δουλεύουν. Ενώ ο Λιμνιός, ο Κουλούρης, ο Σαλπιγκίδης. Σωστό. Σου πω εγώ ονόματα. Σαλπιγκίδης. Ακόμα και ο Πέλκας. Ποιος έκανε τα βάρη του, αυτός, τα και αυτός, και βλέπω τον Μπουζούκι, σουτάρει σαν κοριτσάκι χθες, σουτάρει σαν έφηβος. Σωστό. Κάτι πάει να βελτιώσει και αυτός. Και ο Κάτσε έχει βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι, ναι. Μας που τα λέγαμε. Δηλαδή όταν βλέπω αθλητή, εντάξει τι να πω τώρα, ότι ο Λιμνιός είναι αθλητής, τι να πες, θα, λέει το κουμπαράκι σου. Θα πέσει φωτιά να με κάψει. Σωστό. Αλλά του λέω ότι στην τρίπλα. Δεν την έχει. Ωραία, το παιδί δεν την έχει. Χώσου πιο μέσα όπως εχθές. Χώνεται όμως. Εγώ χθες έχει... κάνει τον γκολ που πατάει η περιοχή. Αυτό θέλω εγώ από το Λιμνιό. Αφού δεν μπορεί να τριπλάρει, χώσου με την γρήγορα. Και και έβαλε γκολ με το κεφάλι και έκανε και άλλη φάση. Και λέει εδώ τώρα ο φίλος μας από τη Λίμνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πες σου τρελού πάστορα δίπλα. Τρελός εγώ. Ότι ο Στέρλινγκ των φτωχών, ο Λιμνιός, αρχίζει να κάνει και κινήσεις χωρίς την μπάλα πλέον, όπως όλη η ομάδα. Αυτό και θέμα προπονητή. Και αρχίζει... Α, μπράβο, αρχίζει να παστελώνει. Θα έχει πάνω από 5 γκολ με ασίς. Καλά, όσο για το Μίσης, λέει, δεν το συζητάμε. Είναι μακρά, λέει, του κορυφαίου χάφσο πρωτάθλημα. Ο Μίσης κάνει τρομερές κινήσεις χωρίς την μπάλα. Εγώ χθες καθόμουν και τον παρατηρούσα γιατί είχαμε μετάδοση και τον Άρη και δεν μιλούσα από την ώρα. Μανούλα μου, ο Βέρπλουμ, πότε θα γίνει καλά. Ο Μίσης κάνει τρομερές κινήσεις χωρίς μπάλα. Συνέχεια κινείται στο χώρο και ελευθερώνει όλη την ομάδα. Είναι παίχτης. Θέλει ο Πάκ αυτή τη στιγμή. Ναι, και πάμε πρωτοσέλιδα. Το Μίσης βασικό. Είναι. Και βρες ένα εξάρι. Καλό. Εξάρι, εντάξει, καλό. Τώρα, καλό. Έτσι πως παίζει ο ΠΑΟΚ για την Ελλάδα δεν χρειάζεται εξάρι. Δυο οχτάρια θέλει. Ναι. Ποια ομάδα, μόνο με τον Ολυμπιακό άμα χρειαστεί. Ναι. Στο Καραϊσκάκι σχολά, όχι ναι. Στην Τούμπα. Ναι. Λοιπόν, πάμε γιατί θα μας μαλώσει θα ο Φερέντης. Θα μας μαλώσει ο Φερέντης. Όχι, μωρέ τα πρωτοσέλιδα. Τάσος στο μανίκι, όχι Άσος, Τάσος στο ποιος μανίκι. Τάσος. Ο Χατζηγιοβάνης. Ο οποίος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ, ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό κάτω στην Αθήνα. Θέλουν να τον σπρώξουν λίγο να ανέβει κι αυτός να μπει στην εξάδα. Δεν σηκώνεται. Εσύ δεν βλέπεις να σηκώνεται. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, μια που είπε δεν σηκώνεται, να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα. Ενώ στου κόρε πρώτο ο Σβιντέρσκι με 6. Αυτό είναι. 4 γκολ ο Ελαράμπι και ο Σουντανί που βάλε γκολάρε προχθέ. Έχει βάλει 2 γκολάρε. Σα δεύτερο φορέ. Πο, γκολάρε. Ποιο γκολάρε ήταν του Όφη, φίλε. Καλά, και του Όφη ήταν γκολάρα, δεν το ξέρω. Ποιο γκολάρε ήταν του Όφη. Πρώτο τη Ασή, ποιο είναι. Ποιο. Πετφατζίδη. 4 Ασή έχει ω τώρα. Να τα λέμε, Κωνσταντίνε. Κάνει, δηλαδή, η Ασή πώ μετράει. Εγώ όταν δίνει την μπάλα και άλλο βάζει γκολ. Τι πώ μετράει. Πρέπει να του δώσει την μπάλα και με μία. Δηλαδή, άμα δώσει ένα 10 assist και πάει δοκάρι ο άλλο, δεν τη μετρήσουν. Όχι. Απά πνιγείο και τι να κάνουμε. Απά πνιγείο και τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνα. Assist σημαίνει γκολ. Την άλλη αγωνιστική, ο Άρης. Assist μπορεί να είναι και γιώμα του τερματοφύλακα, α πούμε. Και αν το βρει μόνο του και πλασάρει και βάλει γκολ, ναι.
Ναι, βέβαια. Ποιο θα κάνει τα. Ο Γαλάνης θα κάνει αυτά. Ναι, το προσωπικό. Βρήκε κοροϊδά και κάνει ο Γαλάνης. Άρης Πανετολικός στην ερχόμενη Κυριακή 5 και 4. Βόλος ΠΑΟΚ το Σάββατο 7:30. Παραθηναϊκός Λάρισα. Ατρόμητος Πανιώνιος. Ολυμπιακός ΑΕΚ έχουμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά για την ΑΕΚ δεν είπε τίποτα. Την είδε με τον Βόλο. Μου είπαν ότι το κέρδισε, είναι... κέρδισε ένα πέναλτι σαν αυτό του Πρίγκοβη πέρσι που γούρλιαζε κανένα χρόνο. Μου είπε φάση, ναι. Μου είπε δεν είναι, λέει ναι, δεν είναι, δεν ξέρω, δεν το είδα. Να μπει παρόρκο, δεν ξέρω. Ο Μάνταλος όλα τα λεφτά, ήταν πάρα πολύ καλό θέση. Δεκάρι έπαιξε ή ναι, έβαλε γκολ, ασίστ. Τι θέση έπαιξε. Δεκάρι. Τι εντεκάδα είχε. Τετράδα στην άμυνα. Είχε τετράδα, είχε τον φίλο στο Λιβάγια. Και εγώ σπασμωδικά το βλέπα το μάζ. Να ξέρει, δεν έβλεπα κι άλλα πράγματα. Πώ του έβλεπα, δεν το δατο μάζ. Θα θέλω εδώ σε αυτό. Πάμε πρωτοσέλιδα. Λοιπόν. Σαρδάμ. Σε κάθε σκουπί στο ΠΑΟΚ το πήρε πάνω του ο Μάνταλος. Και τώρα μπάγκεν, αυτά είναι τα θέματα για τη Sport Time. Θα πουλήσει με Χατζηγιοβάνη. Νεαρός. Όχι. Δεν πουλάει με Χατζηγιοβάνη. Ναι, δεν πουλάει. Εντάξει. Okay, εγώ λέω θα πουλήσει με τον Χατζηγιοβάνη. Πουλήσει ότι ενδιαφέρει το Τράκης για το αυτό. Θα πουλήσει 50.000 φίλοι. Τον ανανέωσε ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεν έπαιζε τόσο καιρό. Έφυγε ο Νταμπίζας και τώρα μπήκε και σκόρανε. Συγγνώμη, τι έπαιζε. Κάποιοι λένε στην Αθήνα ότι ήταν δάχτυλος. Ότι ο Νταμπίζας δεν τέλος πάντων και τώρα με το που έφυγε. Άρα έδινε χαρτάκι στο δόνι. Δεν ξέρω. Όχι, τι δάχτυλος. Έπαιρες χαρτάκι, ρε κακολίκο. Κακό λύκο, σου λέω τώρα τι λένε στην Αθήνα. Ότι λένε, λένε. Συνδυάζουν ναι. Την απόλυση του Νταμπίζα με την είσοδο του Χατζηγιοβάνη. Ότι κάτι υπήρχε. Δηλαδή ο Δόνης είναι κότα και δεν έβαζε τον Χατζηγιοβάνη γιατί φοβόταν τον Νταμπίζα. Ρωτήθηκε και είπε ο Δόνης στη συνέδευση ότι ούτως άλλως λέει θα τον έβαζε αυτήν την αγωνιστική. Άντε ρε Φλόρε ναι. Τώρα Δόνη, ναι. Με κάνεις και μιλάω άσχημα και σε γουστάρω από πολύ. Ναι, ναι, τον έχεις στους καλούς. Σε έχω στους καλούς να πούμε. Ναι. Λοιπόν, για να φτάσει στην νίκη η Άκη μου εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα του Λιβάγια. Άρα έπαιρνε χαρτάκι. Φαγώθηκε. Σου λέω τώρα τι είπε ο ίδιος. Το ρώτησαν πάντως. Το ρώτησαν συνέντευξη. Και τι είπε. Και είπε, λέει, ό,τι γινόταν εγώ θα τον έβαζα. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα παραμυθά, δειλέ να πούμε. Ναι. Ξέσπασμα, ΑΕΚ πουλάει Sport Day. 3-2 το Βόλο. Ο οποίος έπαιζε με 10 και λίγο έλειψε. Πού έχει λαϊκή σήμερα. Σήμερα Δευτέρα που έχει, δεν έχει. Περεβού έχει. Εκεί στην Γιάννη στον Άι θα λάπει σε μένα. Πά και πάνω προς Αγία Μαρίνα. Ωραία, πάρτε τη Sporting, πώς τη λένε. Sport Day. Sport Time. Τυλίξτε κάτι ψάρια που θα μείνουν εκεί 2 η ώρα το μεσημέρι. Άσε τώρα. Live. Αναστάσαρος, έχει πολύ Παναθηναϊκό. Πολύ Παναθηναϊκό. Πάρτι για τον αρχηγό. Έκανε ανάρτηση ο Βιερίνια παρεμπιπτόντως και ευχαρίστησε και τον Κρέσπο μέσα σε όλους και τον Μπάου και τον γιατρό. Γιατί? Γιατί με το που μπαίνει μέσα ο Κρέσπο τα παρατάει όλα, έρχεται βγάζει περιβραχιόνιο και το φοράει. Γλύφτης. Σεβασμός. Respect για τον κάπτεν. Αυτό είναι ο μεγάλος κάπτεν. Περιμένω την τούμπα να μπει ο Σαλμπέο Βιερίνια. Και χειροκρότημα και τα πιο αρχικά. Έξι μήνες για να παίξει ρε φίλο άνθρωπος. Ράντε παίξτε μπάλα, αφήστε αυτά τα θεατρικά του. Δεν σ' αρέσουν αυτά. Το Hollywood τώρα. Και αυτά είναι μεσοποδόσφαιρο. Έλα βρε Hollywood. Είναι μεσοποδόσφαιρο. Έλα βρε Hollywood τώρα. Έχουμε πολλούς Βιερίνιες στο πρωτάθλημά μας. Δεν έχουμε. Τι να έχουμε. Δεν έχουμε πολλούς Βιερίνιες στο πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Το μυστικό για Μπάγκεν λέει εδώ πέρα ένα θεματάκι. Στο φως πουλάει τον Σεμέδο. Βλέπω τον Σεμέδο ότι χαμηλά έχει, έχει. Μετά τον τραυματισμό δεν έχει πάρει ακόμα, ναι, τα πρώτα του βήματα είναι σε τέτοι... Σωστή προσέγγιση. Το πέναλτι που κάνει, ναι. Αν είναι καλά τα πατήματά του χαμηλά, θα τον έκανε τάκλιν. Είναι... Δηλαδή φαίνεται εκεί ότι έχει θέματα, ας πούμε. Του από παντού. Ο Αβραάμ δηλαδή πιο γλίγορος. Ο Αβραάμ του γλίτωσε ένα τέτα τέτ κάποια στιγμή. Ρε το σκυλομούρι. Σκυλί του πολέμου. Ρε βλέπα τον Αβραάμ το σκυλομούρι και λέω. Σκυλί του πολέμου. Ρε το κακάσχημο. 35-36. Ρε το κακάσχημο, ρε. Ωραία μπάλα έπαιξε χθες. Παναθηναϊκός. Ναι. Εδώ λέει είμαστε. Πράσινοι. Εδώ είναι Χατζηγιοβάνης, πέτυχε κολάρα. Σαν χλωροπλάστης είναι αυτό. Εδώ. Φύγε από εδώ. Πέτρος, Μάρκο και τα βαρύδια του μέσα. Α, αυτό μου κλέβει εδώ τα, και τα βαρύδια μέσα λένε. Ναι. Αυτή εδώ στην ΑΕΚ. 3-2, περιμένουμε τώρα λέει το μάτς στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Θα ανοίξετε τα πόδια εκεί. Λοιπόν, μάτς. Θα επιστρέψουμε μόνο με τη Μέτροσπορ στην πορεία. Η Μέτροσπορ τι λέει. Γκαζώνει ο Άρης, μεγάλο διπλό στα πηγάδια και έχει τον Ένιγκ αυτό το Γερμαναράι. Το ξέρω, σερβιτόρο, θα έγραφα εγώ την πρώτη. Φέρτε τα σερβιτόρα. Βγάλτε με μια εβδομάδα. Φέρτε το σερβιτόρο εδώ. Λοιπόν, θες να το κάνουμε ένα αυτό. Θα πούμε τον Ανδρώνη. Να κλείσουμε, ναι. Και τους άλλους εκεί μέσα τους φίλους μας. Ναι. Αφήστε το Ραπτόπουλο να βγάζει επί μια εβδομάδα. Το για... σερβιτόρο. Όχι. Πρωτοσέλιδο να βγάλει μια εβδομάδα. Όχι. Ή να κάνουν άλλο. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα. Το πρωτοσέλιδο του Ραπτόπουλου να είναι εσωτερικό. Καζέινι, Λουκάκι. Άκου δώρε. Θέλει να βγάλει λεφτά. Α, το Ραπτόπουλο να βγάλει πρωτοσέλιδο μια εβδομάδα. Το οποίο θα είναι μέσα για να. Καζέινι μου. Πρέπει να την πάρει στην εφημερίδα. Θα βγάλω εγώ το δικό μου πρωτοσέλιδο. Σκέψου λίγο, σκέψου λίγο. Εκεί να δει τι κουτρούλι θα κάνει ο γάμο. Πάμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο τώρα πριν ακούσουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Να κάνουμε μια δεκάδα με Έλληνες καλλιτέχνες. Δεκάρη έχουμε Πλούταρχο ασυζητητή. Είναι εδώ από τις 4 του Οκτώβρη. Έχει μαζί του και τον Γιώργο τον Κακοσέο, τον γιο του. Υπέροχη φωνή είναι μαζί του και η Αφροδίτη Χατζημινά. Ιστήρια βρίσκουμε στο Ρίτζεσι Καζίνο, στα Public και στο Ticket Services. Στιγμές με τον Πλούταρχο λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
στο Βεργίνα Θέατρο. Στιγμή τώρα, ωραία στιγμή έχετε με τη Σμαράγδα Μπασά. Έχω Volto One, έχω την χαμηλότερη χρέωση και από αυτή του νυχτενού ρεύματος όλη μέρα και κλιμακούμενο πάγιο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μου έρθει φουσκωμένο λογαριασμό. Αφήστε του εφιάλτες για του άλλου και μπείτε στο volto.gr ή καλέστε στο 11300. Πήγαμε στο τελευταίο ημεωράκι. Rap and cool με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Εδώ στη Μετρόπολη, 95 και 5. Θα πάμε μέχρι και 10 πλέον ανοίγοντας και γραμμές, Κωνσταντίνε. Γραμμές, να ακούσουμε τον κόσμο πώς θα φουγκράσει το τρίμερο. Είχαμε και μπαλίτσα στην Ευρώπη βέβαια μέσα σε όλα. Είδες, είπες λίγο Manchester United. Ανοίγουν το κέντρο 90-90-90. Ναι, είδα το σύγχαμα με τη Liverpool. Τη Manchester United. Έτσι. Είδα το σύγχαμα και καταλήγω στο εξής. Για πες τι κατέληξες. Εφόσον δεν έχασε χθες η Liverpool. Δεν θα χάσει πενάλες. Δύσκολα θα. Μπορεί να χάσει με τη Manchester City. Εντάξει, ναι, κοίταξε να δεις. Αυτή η Liverpool έχει καταρακωθεί βιολογικά η χάφ της. Ναι, και προσπαθεί πολύ να παίξει. Πέρσι τελειώσαν και οι πορτοκαλάδες, βλέπω. Και είναι πολύ κρεμασμένη η χάφ της. Για τη Λίβερπουλ, λες τώρα. Ναι, και επειδή η Λίβερπουλ δεν έχει ποιότητα στα χαφ να δημιουργήσει. Μόνο τρέχουνε, λες. Μόνο πρεσάρουν, τρέχουνε, πιέζουν, κλέβουνε. Δεν πρεσάρουν, δεν κάνουν. Πάνε να κάνουν ένα παιχνίδι από την πίσω γραμμή, ναι, και δεν τους βγαίνει. Τώρα βρήκαν το σύγχαμα, να πούμε, τη United. Δεν μου λες, το γκολ που βάζει η United όπως είναι λίγο φάουλ εκεί, όπως ξεκινάει η φάση. Γιατί είναι. Τι φάουλ είναι. Η φάση ξεκινάει από φάουλ. Στην άμυνα και βγαίνουν στην κόντρα μετά. Έλα, και τον ακούμπησε λίγο. Τον ακούμπησε λίγο. Ναι, ναι, είναι μια φάση που τη συζητά, ρε παιδί, ναι, μου. Τη συζητάς. Και κάνει τον πεθαμένο. Κάνει ο άλλο τον πεθαμένο, ίσω εκεί να την πάτσε. Και τον έκανε τον πεθαμένο και γκολ είναι. Γκολ είναι, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, τώρα ίσα που τον ακουμπάει. Ίσα τον ακουμπάει. Και πέφτει κάτω, κάνει τον πεθαμένο. Δεν είναι δηλαδή σαν τη φάση δηλαδή, που τώρα με τον Αγγούστο. Θα πυροβολούσαν το DNA του οι Άγγλοι αν το δίνανε αυτό. Σωστά μιλά. Δώσανε κάτι. Μονομαχίε και τέτοια. Πολύ βεβαιωμένοι. Με ότι γουστάρω, αλλά σωστά μιλά εδώ. Δεν είναι foul mark όπως του Αγγούστο. Μετά το 75 έφυγα για δουλειά, δεν είδα τον γκολ. Ο Λαλάνα το βάλε. Ο Λαλάνα, ναι. Εγώ είχα παίξει το επόμενο γκολ στο μάτι του Ρόμπερτσον. Ο Ρόμπερτσον, ναι. Άλλη παιχτούρα για αυτό. Περίμενα από ωραίο πίσω να γίνει δουλειά. Δεν ωραίος, το ωραίος, ωραίος, ωραίος. Αλλά πιασα σκόρε Λιμιό, πιασα 3-0. Έβαζε το Λιμιό, ε. Τυπλό τον Άρη μου τον σερβιτόρο. Το σερβιτόρο δεν μου λες, εφόσον δεν τον φέρεις εδώ το σερβιτόρο, μήπως να κάνεις εσύ μια στήλη σε σημαίτος, να συνοηθείς με τη διοίκηση πάνω πίσω να έχεις το σερβιτόρο, ο σερβιτόρος είπε κάτι, μια στήλη ωραία, αιχμηρή ρε παιδί μου. Εγώ ναι, προτείνω. Ο σερβιτόρος είπε και να επιμελείς εσύ. Στους διευθυντής και στους. Να βγάζεις το πρωτοσέλιδο θες. Όχι το δικό μου, ρε, το κανονικό, ναι, πρωτοσέλιδο το βγάζουν οι καλοί, οι σωστοί άνθρωποι. Ναι. Εγώ θα βγάλω το παρανοϊκό πρωτοσέλιδο, έτσι θα λέγεται. Και θα στη δέκατη σελίδα της εφημερίδας με φωτογραφίες και τα λοιπά. Θέλεις έτσι. Ναι. Αλλά σου λέω θα μπορούσε να βγάλει μια αιχμηρή στήλη. Καμιά δεκάρα, ξέρω εγώ, να αλλάξουμε γενεφορώδες στο Κόρδοβα. Ναι. Να πάρουμε αιχμηρή στήλη, να την επιβλήσει και να λέγει το σερβιτόρο είπε. Ναι. Εχμηρή στήλη. Πώς ήταν, παιδί μου, ο Κέσσαρης τώρα συγχωρεμένος μια που τον, έτσι, τον μνημονεύουν. Ναι, μετά ο Κέσσαρης όμως τα βρήκε με τους μεγάλους. Τα βρήκε με τους μεγάλους κι αυτός. Καλά, μπορεί να τα βρει κι εσύ. Ποτέ μη λες ποτέ. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Μη μπήκε ο Κόκαλης, χτύπησε την πόρτα και. Εντάξει. Χεσμένη ήταν, εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, ναι. Να ο φίλαθλος. Να γράψει στήλη ο σερβιτόρο. Ο φίλαθλος τελείωσε, ναι, όταν χτύπησε την πόρτα ο Κόκαλης. Έτσι είναι, αλήθεια λέει. Και συνάντησε στο τέτα τέτ τον Καραγιαννίδη. Ναι, τελειώσαμε. Διαβάζω τώρα μια τάκια, πάμε γρήγορα στις γραμμές. Το 1991 λέει ο Μαραντόνα, ναι, ο Πάμπλο Εσκομπάρ με προσκάλεσε να παίξω ποδόσφαιρο μαζί του στη φυλακή. Ναι. Τα φυλακή. Ένα παιχνίδι επίδειξη ήταν. Αργότερα οργάνωσε ένα πάρτι προς τιμή μου και έφερε τα πιο όμορφα κορίτσια που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και όλα αυτά ήταν μέσα σε μια φυλακή, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είναι ένα. Τα κομμάτι... χασίσια που ρουφήξα, δεν τα γράφει. Εντάξει, λέει για τα κορίτσια μόνο, αλλά τώρα όλα αυτά τα έκανε μέσα στη φυλακή ο Εσκομπάρ. Έτσι, ναι, ήταν φυλακισμένο. Τι θα διοργάνωσε όλα αυτά. Τι θέλει να κάνει. Ποδόσφαιρο, πάρτι με γυναίκε, έχει... τουρί. Τι φυλακέ είναι αυτέ, ρε φίλε. Θε να έχω εγώ 10 εκατομμύρια στην άκρη, ναι, και να μπω φυλακή. Καταρχήν δεν στην Ελλάδα δεν μπαίνω. Δεν μπαίνει στην Ελλάδα. Σε άλλη χώρα μπαίνω, αλλά περνάω καλά. Στην Ελλάδα μέσω πόσα μου είπανε. Με ένα εκατομμύριο. Με ένα εκατομμύριο δεν υπάρχει φυλακή. Ναι. Ναι. Μου στέλνει εδώ φωτογραφία ο Πάρης και λέει, ναι, ότι τον, ό,τι και να κάνει, τον χτυπάει στο, τον ακουμπάει στο αριστερό και ο άλλος είναι πεσμένος κάτω και πιάνει το δεξί του πόδι. Άρα είναι παπάς, έτσι. Παπάς, ναι, το... Πάμε γραμμές. Έλα, καλημέρα να ακούσουμε πώς είδατε το Σαββατοκύριακο, τον MVP. Ποιο θα βγάζει MVP του διημέρου. Το διαιτητή του Ολυμπιακού Όφη. Μάλιστα. Τα Γάρι. Όχι. Δεν τα Γάρι. Τα Γάρι ποιον θα βγάζει. MVP είπαμε το διαιτητή του Όφη. Τα Γάρι το Βελίδι. Το Βελίδι. Ο οποίος Βελίδι τον βλέπω να κουνάει μαντήλι από τη Λαμία. Κάτι τέτοιο έχω πληροφορηθεί. Ότι θα τον διώξουν, λέει, τον Γενάρη. Έλα, καλημέρα. Έλα, Μανούλα μου, καταγγελία. Έλα, γλουτένι μου, καζέινι μου, έλα. Έλα, καζέινι μου, καταγγελία θέλω να κάνω, Μανούλα. Εμένα το Βέρμπλουμ, Μανούλα μου, ποιο μίση, με ένα χαρό. Ο Βέρμπλουμ, Μανούλα μου, μόλις θα μπει στην 11 θα δεις, Μανούλα μου. Ναι, ναι, θα μαγεύσει, θα μαγεύσει, ναι. Λοιπόν, καταγγελία προς Ανατολικά και όπως θες. Πέφτει ο σταθμός από τη Χαλκιδική, πέφτει πάνω στο 95,5. Φίλε, κοίταξε να δεις. Εγώ με τα τεχνικά εδώ και δύο μέρες όλα πέφτουνε.
Ναι. Μην πέσουν τα τίποτα άλλο. Όχι, δεν πέφτει εκεί. Και εγώ αυτό φοβάμαι, Κώστα μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται συνέχεια. Πέφτει επάνω και ακούμε το άλλο το ραδιόφωνο. Δηλαδή μας πάει τα νεύρα. Ωραία, να πάρει το Μερσεντές ο Ανδρώνης, ναι, να βάλει εμένα και άλλους δύο γορίλες φίλους εκεί πέρα. Να πάμε να τους τραβήξουμε ένα σουλτάν με ρεμέτ και να τελειώσει. Έτσι ακριβώς. Και να πάμε στο δικαστήριο, θα πάμε τώρα. Έλατε. Στείλε κομμουνιστή με ποκολόγο, κάτι να κάνουν εκεί πέρα. Κάτι άμα στείλω κομμουνιστή να φτιάξει το σήμα, δεν μας ακούνε ούτε στην κατατούμπα. Δες εδώ το καρμπιρατέρ, δες το. Κόστα, πραγμα... Έχω τέσσερις, έχω τέσσερις κομμουνιστές στο, ναι, στο site. Του τραβά, μην πω σαν τις μύγες το μπιπ του τραβά κομμουνιστές, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται όλοι πάνω, έτσι. Μόνο με κομμουνιστές κάνει. Μόνο με κομμουνιστές κάνει δουλειές. Κάικες, δεν κάνουν δουλειά αυτή. Τα λέμε, φιλιά. Ο Εσκομπάρ δεν μπήκε, παιδιά, σε κλασική φυλακή. Ήρθε συμφωνία με τις αρχές της Αμερικής και έκτισε μια φυλακή μόνος του ίδια για την πάρτη του. Δηλαδή έκτισε ένα εξοχικό το οποίο το ονόμασε φυλακή. Έτσι. Όταν έχεις λεφτά, δεν μπαίνεις φυλακή. Το καταλαβαίνεις τώρα ή δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, την είχε χτίσει μόνος του τη φυλακή. Βρε, καταλαβαίνεις. Βρε, ναι, καταλαβαίνω. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, παιδιά, Παοξής είμαι. Έλα, ρε Παοξή. Κουλιανέ, ναι, είπες ένα πολύ σωστό για τον Μίσιτς. Ότι κινείται χωρίς την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Φίλε, έχω πάθει πλάκα με τον Μίσιτς χωρίς πλάκα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αργός είναι βέβαια. Δεν είναι αργός, κανονικός είναι. Κανονικός. Ναι. Δεν το λες, λοιπόν, αργό. Δεν το λες αργό. Πιο γρήγορος από τους Σαχόφιλους. Τι ρόλο παίζει να κινούνται οι παίκτες χωρίς την μπάλα. Λοιπόν, αν θυμάστε τη μεγάλη Λίβερπουλ, δεν ξέρω πότε ηλικία είχατε τότε, επί Ιαν Ράς και Κέβιν Νταγκλής και λοιπά, ναι, όλη αυτή η ομαδάρα που πήρε το κύπελο πρωταθλητριών, mm-hmm, στην πορεία της για το κύπελο είχε αποκλείσει μια ελβετική ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά τι είπε ένας παίκτης της ελβετικής ομάδας στις δηλώσεις του για το μάτς. Λέει, κοιτούσαμε το ρολόι πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί μας βγάλαν τα έντερα από το τρέξιμο οι παίκτες της Λίβερπουλ. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Τι ρόλο παίζει το τρεχαλιτό των παικτών και χωρίς την μπάλα. Γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα και στο δικό μας το πρωτάθλημα, όταν παίζει μπάλα κάπου, κάποιοι περπατάνε μέσα στο γήπεδο. Σωστά μιλάς. Είναι πολύ σημαντικό να κινούμε. Για να μπει χωρίς. Ναι, κοίταξε όμως, για να παίξει χωρίς την μπάλα, πρέπει να είσαι εκρηκτικός. Πρέπει να έχει φυσική κατάσταση. Για να μπει και να σταματήσει και να φύγει και να κάνει και να ξανασταματήσει και να δουλέψει αυτό το στυλ του interval, να πούμε. Θέλει να έχει και ποδοσφαιρική ευφυΐα ο καθένας, έτσι παίξει. Και δυνάμεις. Και δυνάμεις και να ξέρει σε ποιους χώρους θα κινηθεί. Ποιος θα κινηθεί. Ο αργός χωρίς την μπάλα. Ποιους θα παρασύρει, ποιους θα κάνει δηλαδή. Επειδή δεν... φίλε, χθες λοιπόν δεν είχαμε συνέχεια τη μετάδοση γιατί ήταν πολύ σωστά περισσότερο το μικρόφωνο. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μίσης μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν αργός, αλλά και ο καλύτερος τοποθετητής χωρίς την μπάλα και έκανε από πίσω 15 γκολ στο χρόνο. Ο Σκαρθάδος. Ο Καφές. Ο Παντελής ο Καφές. Πιο μετά. Ναι, ναι. Ο Καφές. Και αυτός πάρα πολύ καλές τοποθετητές. Σαν τη γάτα πήγαινε στους καινούς χώρους. Ποδοσφαιρική ευφυΐα. Ή το έχεις, δεν το έχεις αυτό, έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό μεγάλο ρόλο παίζει. Ναι. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, ωραία μιλάει ο φίλος. Ναι, ωραία, ποδοσφαιρικά σου λέω και χθες και εγώ είχα τον χρόνο, έτσι, γιατί σε μετάδοση πας όπου πάει μπάλα. Δεν πας όπου θέλεις εσύ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα τα αγόρια. Καλώς να. Λοιπόν, Νίκο, να πω κάτι στα γρήγορα για να φεύγω κιόλας. Πού θα πας, αγόρι μου? Πάω για συγκομιδή, για αγωγή. Συγκομιδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες με ευχήθηκε ο Κώστας, δεν φάγαμε γκολ. Πήγα το βρήκα και στο καφέ. Όχι, σε είπα, δεν τρως γκολ. Ναι, ναι. Καλά, καλά. Καλά, μάτρου είσαι από τη Λαμία. Η Λαμία, παιδιά, είναι η πιο αμυντικογενή ομάδα που έχω δει, να ξέρετε. Ναι, ναι. Κοίτα, τώρα να πω κάτι. Ο Μίσιτς, παμπώνιος παίχτης. Παμπώνιος μιλάμε. Το γκολ που έκανε ήδη εκεί το κενό, αντί για τη δόση στο Λιμνιό, τραβάει εκείνη τη σουτάρια και γράφει ένα μηδέν. Καλά, το έπνιξε και ο τέτοιος, τώρα να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Όχι, έσκασε μπροστά του. Έσκασε μπροστά, εντάξει, ο Γεγούδη. Πήρε τα διπλάσια χιλιόμετρα μετά. Βρε, πήρε διπλάσια χιλιόμετρα, αλλά ούτε που τη βλέπει ο Βελίδης. Ενώ έχει χώρο και έχει οπτικό πεδίο. Δεν πέφτει σωστά. Είπε, έκανε φάτσα, λέει. Εντάξει. Ο Σβιντεύσκι τρομερές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Μυρίζεται γκολ πολύ. Πάρα πολύ. Μαρκάρει κιόλας. Πολύ είναι αυτό για ένα σεντερφόρ. Και ο Γιαννούλης, παιδιά, είναι. Έχει εξελιχθεί σε παιχταρά μεγάλο. Ο Γιαννούλης είπε, βρήκε ρυθμό. Λίγο ρόλο. Νίκο, λίγο όγκο να πάρει ακόμα. Λίγο όγκο το θέλω. Δεν θέλει πολύ όγκο όμως. Δεν θέλει πάρα πολύ όγκο. Θα χάσει μετά έκρηξη. Όχι, βρε. Όχι πάρα πολύ. Τον βοηθάει πολύ το ότι είναι ψηλός ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης
στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι φανταστικός. Ναι, πίσω, ναι, πίσω. Φεύγει σαΐτα, φίλε. Πίσω, σαΐτα, επειδή ξεκίνησε σαν δεκάρι. Έχει τα θέματά του. Σωστά. Έχει τα θέματά του πίσω. Τον βοηθάει τον Μπόι του πάντως αρκετά. Ναι. Είναι ψηλό παιδί. Είναι 83. 83, βέβαια, βέβαια. Να σε καλά. Πολύ γρήγορος και σαΐτα. Να σε καλά, δεν τεχνική έχει. Καλά, δεν του συζητάμε τεχνική. Κάποιες μήνες χθες παίρνει την μπάλα, σκάβει την μπάλα πάνω από τον αντίπολο, του κάνει τρίμπλα, τον περνάει από τα πλάγια. Παιδιά, δεκάρι ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Έχει ξεκίνησε για δεκάρι και έγινε μπακ αριστερό και έχει τέχνη. Ο Καφές λέει ήταν ο παλιός Σαχόφ. Ναι, ο Καφές έκανε. Πιο καλός. Πιο καλός κιόλας, ναι. Καλημέρα, κουμπαρόσκυλα. Καλή εβδομάδα. Διπλό με σοκαρισκάκι πάω. Κάραν ύπαρκτο στο Ζαμπά. Στον κόσμο του λέει ο Ραπ. Λίγο. Κάνε λίγο Παπαζαφυρίου, λέω. Λέει να κλάψω. Σε παρακαλώ σήμερα, Δευτεριάτικα. Κλείστε τον κύριο. Σ' αρέσει, ε? Τρελαίνομαι κι εγώ. Τρελαίνομαι Παπαζαφυρίου. Παίρνει και το ύφο. Παίρνει και το αυταρχικό ύφο του Παπαζαφυρίου. Για να πετύχει μίμηση. Ναι, πρέπει να πάρει να μπει μέσα, το σώμα την. Ναι. Με το σώμα και άλλους κάνεις έτσι με το σώμα. Και άλλους κάνεις. Μα η μίμηση είναι και παντομήμα, δεν είναι μόνο φωνή. Ναι. Για κάνε λίγο Παπαζαφυρίου, για κάνε λίγο άλλο θέμα. Παρακαλώ γρήγορα, κυρία μου. Δεν έχουμε χρόνο. Περάστε στον επόμενο, παρακαλώ. Έτο μαγάσα. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, χαιρετίζουμε και το διδημότικο εκεί, το φίλο μας τον Αντρίγκο μας ακούει. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Να την. Ω, κυρία Δώρα μας. Καλή εβδομάδα. Είδες τι καλός άνθρωπος είναι ο Γιώργος. Τι έκανε. Είπε τα παιδιά να παίξουν καλά. Άντε βρε, το σερβιτόρο τώρα ακούσα. Άντε βρε. Κυρία Δώρα, εγώ ξέρω κέρδισε και ο Άρης, κέρδισε και ο Πάο, κέρδισε και ο Ηρακλής. Όλα το καλά πήγαν. Κερδίσαν και λεφτά. Το είπες, βέβαια το είπες. Εγώ το είπα. Και εσύ το είπες. Εγώ το ήξερα. Μια καλή κουβέντα. Μια καλή κουβέντα πάλι δεν είπε. Ο Πάο λέει κατά λάθος όλα. Ο Άρης λέει ο σερβιτόρος το κανόνισε. Μια καλή κουβέντα δεν έχει πει, κύριε. Όλο έτσι λέει. Όλο έτσι λέει το. Αν δεν το χτυπούσε και δεν έφυγε ο τέτοιος. Όπα, πατήσαμε. Όπως θα γινόταν, όλοι παίχτε, οι καλοί φαίνονται που για την πρώτη μέρα. Άνα, γεια σου. Έτσι, κύριε Δώρα, συμφωνώ μαζί σου, κορίτσι μου. Εσείς όλα καλά. Καλά, δόξα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κορίτσι. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Καλημέρα, κούκλα μας γλυκιά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από την αγαπημένη μας κυρία Δώρα. Του Σαρόπουλα πάμε να το δούμε ή θα πάμε την 31 του μηνός. Θα πάμε να το δούμε, δεν θα πάμε. Πότε είναι τώρα η παράσταση ξανά. Τετάρτη έχει και την άλλη Τετάρτη μου φαίνεται. Τετάρτη και την άλλη Τετάρτη θα πάμε. Να πάμε που δεν έχει Champions League. Ναι, την άλλη Τετάρτη που δεν έχει Champions League. Του λαού, τη διαλόγου. Εγώ είχα πάει σε προηγούμενη παράσταση, το είχα πάει μαζί με τον Θανάση, τον Κιλόνι. Ναι. Πήγαμε πολύ γέλιο. Γεμάτο το θέατρο, τρομερό τύπο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Νίκο. Καλώς. Ωχ, καλώς στην Αθήνα, ρε. Αθήνα, πάω κάρα. Τι κάνετε, καλά. Τι λέει εκεί τα βρακάκια, πώς είναι, καφετί. Άστα να πάνε, Νίκο, άστα να πάνε. Εδώ παραμιλάνε όλοι. Παραμιλάνε όλοι. Για τον πέναλτι του Ολυμπιακού, παραμιλάνε πώς όλοι. Πώς το λένε τον ίδιο τον άνθρωπο. Τίποτα. Πώς το λένε, του Ολυμπιακού. Ναι, πώς το λένε. Ο Σαμέδο. Έχασε το χρώμα του Φουκαρά. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Τίποτα, χέστηκε παιδιά, πάνω το καημένος. Φοβήθηκε. Όπως το λες Κωστή. Φοβήθηκε ο Φουκαράς. Εγώ το λυπήθηκα. Σου λέω τώρα τίποτα. Στο κράτος εδώ το Εσκομπάρ. Να πάει να δώσει τον καημένο το διαιτητή. Τους λυπάμαι τους διαιτητές. Εδώ ο Θεσσαλονικιός δεν ήταν εσύ. Πώς δεν ξέρω λέτε, το λυπήθηκε η ψυχούλα μου το καημένο. Εντάξει, το λυπήθηκε. Τι να κάνω, αφού όλη μια εβδομάδα ξεφώνιζα και μας βάλατε Θεσσαλονικιό διαιτητή και μας κάνατε. Φοβήθηκε ο Φουκαράς. Ναι. Τώρα το γιο του θα το λέει, εγώ ήμουν διαιτητής και θα του λέει ρε μπαμπά φοβόσουνα να πούμε. Φοβόταν, τι να κάνει. Ναι. Τι να κάνει. Θέλει να σου πω μια κουβέντα. Ποιος θα τολμήσει μέσα σε αυτό το γήπεδο να σφυρίξει εναντίον. Ο μόνος που θα του πάρει το κεφάλι είμαστε εμείς. Μόνο εμείς θα του το πάρουμε το κεφάλι. Ναι. Από εκεί και πέρα κανένας άλλος. Οι τούπαρες είναι τρομοκρατικοί να πούμε σαν το Καραϊσκάκι στους διαιτητές. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν νομίζω. Είναι η Τούμπα, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, όχι. Η Ουγκάντα. Όχι, δεν είναι. Δεν πάει είναι. Ο διαιτητής στο Καραϊσκάκι και φεύγει με τον σόβρακο καφέ. Ο διαιτητής στην Τούμπα μπορεί να φύγει με καφέ και η Τούμπα και το Καμπότζη και το Βιετνάμ και το Πινατούμπο και ο Βεζούβιος. Ποιος Βεζούβιος, βρε. Να σου πω μια ερώτηση. Κάτσε να μας πει. Ναι, έλα. Άκου Κωστή, τι θα σου πω για αυτό που λες. Στην Τούμπα υπάρχει μια λεπτομέρεια. Η Τούμπα μπορεί να είναι η καλύτερη έδρα σε θέμα οπαδών κλπ. Εμάς οι διαιτητές όταν έρχονται πάνω μιλημένοι, διαβασμένοι και πρέπει να μπουν μέσα στο γήπεδο και εμείς τώρα πλέον είμαστε δαγκωμένοι να μην γίνει το παραμικρό, να μην τιμωρηθούμε. Από εκεί πέρα με τον Άρη είδες όταν ήρθε το αλβανάκι από κάτω και σήκωσε το χέρι και πανηγύρισε ότι πηδήξανε 30 άτομα μέσα. Εντάξει, το πρόσεξες, δεν ξέρω, το είδες μέσα στο γήπεδο με τον Άρη. Έφυγες, τα λέμε, να είσαι καλά. Ο Παπαδόπουλος εδώ, ο Γιαννάκης, ρε. Τι Γιαννάκης. Ο Παπαδόπουλος από εδώ, από τη Μακεδονία.
Το καημένο το παιδί τώρα. Δεν. Να έχω εγώ την κόρη μου τώρα να τη δώσω στο Γιαννάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Τον μπλακώνω στην εκκλησία και την παίρνω και Fox την Fox Group. Ρε πλάκα κάνεις. Να έχεις τώρα την κόρη σου και να τη δώσεις άντρα το Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο. Και τι να κάνει ρε εσύ αυτός τώρα παιδί. Να την πω έλα εδώ μωρή. Άμα μετά, πάτε, μετά τα, άμα τα γκολφάκια στο... θα πάρουν φωτιά. Πάρουν... Τι? Τα γκολφάκια μετά τα... Βρε εμείς 200 μέτρα από το γήπεδο εσύ πάω κάτω. Το είπες, το είπες, ναι. Και είπες σε μια φάση αμφισβητούμενη. Κατεβού ήταν οι Δωρείς και οι Φαρι, πώς λένε, οι Σπαρτιάτες από πάνω. Και τους λέω το offside goal βάλατε. Μωρέ, Μαουρίσιο πάει. Εμείς δηλαδή μπορούσαμε να μας κατατροπώσουν, να μας σκοτώσουν. Καλημέρα, πάμε, πάμε να ακούσουμε κόσμο, έλα. Να δώσω την κόρη μου στο Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο. Ε, τι να κάνουμε, αφού δεν μιλούσε στο μικρόφωνο, δεν. Τι να κάνουμε, το πνίξαμε. Καλημέρα. Θα να πάει στη Γένα. Θα φτάσει μετά το γεννηθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Άσε μας καημένε τώρα. Έλα φίλε. Άντρες είστε εσείς μωρέ. Καλημέρα, καλημέρα. Άμα φοβάστε μην το πιάνετε σφυρίχτρα μωρέ. Φίλε εγώ δεν τους κακίζω αυτούς. Όχι, όχι. Άμα φοβάσαι το σύστημα κακίζουν. Γιαννάκη. Ναι έτσι το λέγανε. Ναι δεν τους κακίζω. Γιαννάκη. Εδώ και χρόνια διαιτητές φίλε είναι σε μια πολύ δυσμενή θέση. Δυστυχώς. Είναι υποχείρια των παραγόντων. Τι να κάνουμε τώρα. Μην πάνε σφυρί. Επηρεάζονται αρνητικά, ρε φίλε. Τι να κάνει τώρα. Αν σε απειλούνε. Αν απειλούνε την οικογένεια. Μπαμπάει σου διαιτητή. Μπαμπάει σου διαιτητή. Έλα, φίλε, έλα. Ναι. Φοβόσου να ρε μπαμπά. Ε, τι να κάνει. Α, τι να κάνει. Έλα, φίλε. Μπαμπάει στα φίλια, ρε. Ο δηλός. Ξένοι διαιτητέ. Ρε τον είδε στο χρώμα του, ρε. Φρε τον είδα, ποιο σου λέει τι είναι, τι έκανε. Κιτρίνει από το φόβο του, ρε. Τζίλο να γίνει, δεν σε έγινε με τον Τζίλο. Ο Τζίλο πιο άντρα είναι. Έλα, φίλε, έλα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Ραπτόπουλε. Ναι. Έλα ρε. Τι είπε ο σερβιτόρος. 10 μέρες πριν το είπε ο σερβιτόρος. Ρε παιδί, θα κερδίσει ο Αστιξάθηρε μου. Για το Βελίδι δεν σου είπε τίποτα ο σερβιτόρος. Για το Βελίδι. Α, τον Κουλιανό είπε. Α, τον Κουλιανό είπε. Δεν τον βρήκα. Άντε αγόρι μου πάνε από το Μακεδονία Παλάς να πληρωθείς. Άντε αγόρι μου. Ποιος φίλε. Επόμενος, καλημέρα. Δεν, ποιος να πάει στο Μακεδονία Παλάς. Για μένα, για μένα δεν, ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε. Ναι. Εγώ θα σου πει να σε βρίσω γιατί 3 και 5 χιλιάδες δεν δώσαμε πολλά. Ναι. Εγώ θα σου πω Αριανέ, πες στο Γιωργάκη ένα ευχαριστώ. Καλημέρα επόμενος. Θες να πεις στο Γιωργάκη ένα ευχαριστώ. Αν δεν θες να πεις στο Γιωργάκη ένα ευχαριστώ. Είσαι αγνώμων. Καλημέρα, πάμε. Είδες τι ωραία που βελτιώθηκα. Βελτιώθηκα καλά. Κρατάς αναπνοές, δεν βρίζεις. 49 χτύπου στο λεπτό από τον βρίζω. Βέβαια. Έλα φίλε. Επειδή βγήκε τώρα. Εντάξει, βγήκε. Θα δεις τον ύπνο σου το σαουρίδι και θα πας στον ψυχολόγο του Κουλιανού την αδερφή να κάνει συνεδρία ρε Χαϊβάνη. Είδες τι ωραία το είπα. Τέλειος. Δεν τον έβρισα. Κούκλος. Είδες τι καλά που το είπα. Κλούκλος. Βέβαια. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Σε Ελλάδος ραδιόφωνα πάντως παίρνει για Μακεδονία Παλάς και Σαββίδη να πληρωθούμε. Έλα τώρα. Είμαστε γαλατικό χωριό. Στο ραδιόφωνο του Άρη πήρε στου παοξίδες να κάνει ακροαματικότητα Χαϊβάνη. Για πάμε, έλα καλημέρα. Άντε, μπράβο. Καλημέρα, καλώς. Ναι. Είδες το Σαωρίδη στον ύπνο σου και, άντε, και πήγες στο ψυχίατρο από το φόβο σου, ρε. Έλα, τελευταίος φίλε. Τελευταίος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι φίλε. Έχεις ένα λεπτάκι ολόκληρο δικό σου, ναι. Οκ, okay. Είμαι ο Ιντρικαδόρος και χαιρετώ τον αρχιερέα της Ίντρικας και τον κουμπάρο του. Λοιπόν, θέλω μία πληροφορία. Επειδή είμαι στον δρόμο για την κόλαση, δεν έχω δει social media και τηλεοράσεις κτλ. Ο πρόεδρος του Instagram έγραψε τίποτα για το παιχνίδι Ξάνθη Άρης. Έχετε καμιά πληροφόρηση? Αρχιερέα λέγε. Για τον κύριο Γιώργο. Για, ο πρόεδρος του Instagram, ο κύριος Τζόρτζιο Σαβίνη, έγραψε τίποτα. Ο κύριος Τζόρτζιο Σαβίνη πίνει με τον κύριο Καρυπίδη σιγιά των κορόιδων. Για χαρά. Άντε μπράβο. Να ο αρχιερέας. Στις αρχιερέας εγώ είμαι... Εσύ ο αρχιερέας, έτσι είπε, αρχιερέας των Τριγαδόρων. Πίνει μοχίτο. Μοχίτο πίνει. Συσυγεία τον κορόιδο, ρε κορόιδα. Κλείνουμε, τελειώσαμε. 300 ευρώ το μήνα και 600 κορόιδα και άλλα εκατομμύρια μπούφι. Αμπούφι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με γλυκό τρόπο, παιδιά. Θα σα πω λοιπόν. Αγαπημένοι μα συνοδοιπόροι στο ραδιοφωνικό ταξίδι μα. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Τι τρόπου, τι ποιότη, τι αναπνοέ παίρνει για να πει αυτά τα ωραία τα καλούδια τα λογάκια σου. Λοιπόν, πριν σα αποχαιρετήσουμε, δεν θα ήταν τέλειο να πάρετε ένα smartphone που θέλετε εντελώ δωρεάν? Το WinOne είναι εδώ για εσά, καθώ σα δίνει δυνατότητα να επιλέξετε δωρεάν νέο smartphone με κάθε ανανέωση. Και ποιο είναι το καλύτερο? Εάν χαλάσει, σου δίνουν συσκευή αντικατάστασης για όσο χρειαστεί, για να μην μείνεις ποτέ χωρίς smartphone. Για περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, καλείτε στο 13800 και αν τελικά το θέλετε, το αποκτάτε απευθείας από το τηλέφωνο χωρίς κόπο, έτσι. Και το WinOne δεν σταματάει όμως εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδραστικές του οθόνες, στα καταστήματα Wind, μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και ένα Peugeot 2008 ή πολλά ακόμα δώρα. Κάπου εδώ κατεβάζουμε.